Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Άντε και καλημέρες, άντε να μαζευόμαστε, Κωνσταντίνε, Μποτζόνα, Γορμού, τι κανείς. Πάμε στα θέματα. Θα κερδίσει κανένα σήμερα? Όχι. Ούτε τον δήμαρχο της πόλης μας? Τον έχω. Τι? Γραμμένο. Γιατί να πάει σπίτι του, λέει. Δεν παραπάει και στα θυμάρια, γιατί με νοιάζει εμένα. Δεν ασχολείσαι ούτε με τον. Δεν ασχολούμαι. Με τον Μυροφορίδη θα ασχοληθείς. Φεύγει γι' αυτό, έφυγε γι' αυτό. Ο Μυροφορίδης θα ήθελε ο πισινός του. Ναι. Είχε τον Πύρο και τον Δανκώση μια χαρά. Ήθελε να είσαι στη Θεσσαλονίκη, να τριγυρίζει εδώ γύρω-γύρω να πούμε. Με τους κομμουνιστές εκεί του Ηρακλή, να πούμε. Άντε πάλι, ναι. Κομμουνιστές του Ηρακλή. Τα ήθελε και τα πάθε να πούμε. Έφερε και όλη τη Γερουσία να πούμε. Ναι. Ο άλλος έβγαλε τον Περόνι να βάλει τον Μπασά σεντερφόρ. Τι περιμένουν τώρα. Θα το πιάσουμε το θέμα του. Τι περιμένουν, μωρέ, τώρα. Θα το πιάσουμε το θέμα. Σα χλαμπούκλες, για άμπαλοι τώρα. Πλήρωσε τις κακές του φετινές επιλογές. Τι επιλογές? Πολύ κακές επιλογές. Αυτοί είναι παίκτες του να πούμε. Ήταν πριν τρία χρόνια, ανεβάζαν κατηγορία. Γίναν γέρικα. Γίναν σαν τη γιαγιά Ζαμπέτα 150 χρονών να πούμε. Τους έφερε όλους μαζί εκεί πέρα γιατί δεν υπήρχε φράγκο και τα λοιπά. Είδες πως κάνουν. Εγώ χαίρομαι που είναι έτσι ο Ηρακλής. Γιατί χαίρεσαι, ρε? Γιατί βλέπω τον εργοτέλη, τους νεαρούς εκεί, ναι. Και τους παιχταράδες που έχουν εκεί άλλες ομάδες. Χθες ο Απόλλων κάτι μαύρη, κάτι 24-25 χρονών, 23 χρονών. Σαν πόρσε καρέρα στην εθνική οδό φεύγανε να πούμε. Και η εθνική. Ο Απόλλων Λάρισας. Ο Απόλλων Λάρισας. Τι εμπεδεύεσαι τώρα. Ο Απόλλων Λάρισας έχει τι... σοβαρή διοίκηση. Φρε, τι με νοιάζει ο Απόλλων Λάρισας. Έφερε ένα Βραζιλιάνο προπονητή ο οποίο του έφερε τρία Βραζιλανάκια τα οποία δεν υπάρχουν στο Football League και σου λέει εμεί έχουμε πλάνο. Θα φέρει τον Περόνε. Ναι, εντάξει. 380 okay. Κιλά. Ο Ηρακλής. Για που δουλεύει. Πώ πόρτα... ρε φίλε. Στο Μαρκίζινο. Ο Περόνε. Α, δεν σ' αρέσουν το Περόνε τώρα. Τι να μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει 30 χρονών, μ' αρέσει 28 χρονών. Όχι 35. 36 χρονών, τι αν τον κάνω, ρε. Ναι, ναι. Και ίσως ο Σαπουτζάκι ήταν ωραία, να μου τα 30.
Μετά... Τώρα λόγω 85. Μετά τι, την πάρει τώρα, την βάλει στο κρεβάτι. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνο. Τι εντάξει. Δεν σ' αρέσει. Ένα δεν σ' αρέσει. Ο άλλο τέλειωσε ο Μιλοφορίδη. Λύση συνεργασία χθε το βράδυ. Ναι. Αντιό. Στο ξαναλέω, ο Ηρακλή χθε είχε μια ακόμα μαύρη βραδιά με τον Απόλλο Λάρισα. Και το θέμα είναι ότι. Τι βραδιά, γιατί μαύρη βραδιά. Μαύρη βραδιά. Μαύρη. Είχε μία με τον Ατρόμητο το 6. Εκεί δεν ήταν μαύρη. Τι ήταν. Εκεί ήταν καλή βραδιά. Τι καλή, μαύρη και εκείνη με κοιλίδες. Καθόλου μαύρη δεν ήταν. Μαύρες κοιλίδες. Καθόλου μαύρη δεν ήταν. Και το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τετράδα της ζώνης που πέφτει. Θα σωθεί. Έξι δεν πέφτουν. Θα δώσει τη μάχη. Εδώ δίνεις καλή πάσα. Καλή πάσα. Απέκτησε ενδιαφέρον. Οι τέσσερις τελευταίοι δεν πέφτουν μία κατηγορία. Ναι. Πέφτουν δύο του χρόνου ουσιαστικά. Έτσι και ο 11ος και ο 12ος θα πέσουν μία κατηγορία. Γιατί έχουμε από τον χρόνο την αναβάθμιση και διαβάθμιση των κατηγοριών. Τα κάνουν πολύ καλά. Θα έχουμε Super League 1, θα έχουμε Super League 2, θα έχουμε Football League. Ουσιαστικά δύο κατηγορίες. Μια χαρά. Τα έκανε εξυγχρονισμένο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια χαρά. Τι είπε εξυγχρονισμένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε και αυτά. Ποιο τα έκανε, ο Βασιλιάδη τα έκανε αυτά. Ναι. Αυτά ναι. Ναι. Άρα έχουμε από την 11η θέση και κάτω που αυτή τη στιγμή είναι ο Αίτος Πάτων, Ζόρι. Εκείνο και ο Ηρακλής. Θα πρέπει λίγο να αναθεωρήσουν, να σκεφτούν ότι. Μπορεί να προκύψει μεγάλο κακό. Τι κακό, το πολύ πολύ να πέσουν κατηγορία. Να πέσουν κατηγορία. Και αυτό λέμε ότι υπάρχει. Πώς θα κλάψουν δηλαδή. Τι πώς θα κλάψουν, φίλοι του Ηρακλή. Πώς είναι. Πολλοί είναι, πώς είναι. Πώς είναι. Είναι πολλοί, χιλιάδες. Α, παράταμε από εδώ και σε. Γιατί ρε Κωνσταντίνε. Ας το παραμύθι τώρα, θα κλάψουν πολύ. Δεν θα κλάψουν. Θα γελάσουν ένα εκατομμύριο. Λοιπόν, αγωνιστικά το είδε καθόλου, το μάθε. Το είδε. Λοιπόν, διαπίστωσε αυτό το οποίο έχουμε κουβεντιάσει και δυο μας. Τι διαπίστωσε. Ότι είναι μια ομάδα γυρασμένη στον άξονα. Εντάξει. Γυρασμένη όσο δεν πάει, δηλαδή στόπερ, αμυντικά χαφ, ακόμα και στην επίδεση τέλος πάντων. Είναι μια γυρασμένη ομάδα η οποία δεν έχει τρεξίματα, η οποία μετά το 60 να βουλιάζει. Και αν βρει απέναντι μια ομάδα με τρεξίματα, με ταλέντο, με παίχτες που είναι βιρτουόζοι, θα έχει προβλήματα. Έτσι γρήγοροι και οι τεχνίτες θα μπαίνουν μέσα στα δίχτυα. Ναι. Πάρτε γρήγορους τεχνίτες. Περώνε 35. Εγώ σου λέω τον άξονα του Ηρακλή. Εκεί, εκεί. Λέει είμαστε, τον 35. Ναι. Μεθρινός 35. Κούσας. Ο Καλτσάς δεν ξέρω πόσο είναι. Κούσας 38 πόσο είναι. 36. 35. Και ο Βοσνιάδης που είναι 26 αλλά είναι... Σαν 35 γι' αυτό. Εντάξει, τόσο τερματοφύλακα. Τώρα τα γκολ που βάλε χθες ο Απόλλο Λάρισα ήταν επικά. Εντάξει, είναι αυτό. Τερματοφύλακα. Γι' αυτό σου λέω, εντάξει. Η άμυνα μπροστά, ο Κούσας τον έκανε στο πρώτο γκολ μια τρίπλα. Ο άλλος θα ρίξει και τρίπλα με φέρετρο με τον νεκρό μέσα. Εντάξει, αυτό είναι ο Κούσας όμως. Γι' αυτό λέω ότι ο Μύρο πληρώνει τις επιλογές του. Α, όχι. Γιατί βρίζουν τους παίκτες, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, οι παίκτες δεν φταίνουν. Συμφωνώ εδώ πέρα. Είμαστε σε μια χώρα άμπαλων. Πήγαν τώρα οι Ηρακλήδες που κάναν τον Κουτσοπαναγή να πούμε 8 την Ηρακλή μεγάλη παιχτάρα. Ήταν μεγάλη παιχτάρα. Ήταν μεγάλη παιχτάρα, σε μικρή ομάδα ήταν. Εντάξει, μικρή πόσο μυαλό να έχει ένας Χατζηπαναγής. Δηλαδή η πορεία του Χατζηπαναγή μετά το ποδόσφαιρο ποια ήταν. Ναι, τι έκανε. Ότι δεν ελήχθηκε, δεν εξελίχθηκε. Μπορεί να είναι και θέμα χαρακτήρα αυτό, να ξέρει. Δεν είναι μόνο με θέμα μυαλού. Φελός είναι. Ναι. Αν εγώ ο Χατζηπαναγής τέτοιο ταλέντο και αν μείνω στον Ηρακλή. Ναι. Θα έπαιρνα με τις κλωτσιές. Μέσα στα γραφεία θέλω τα δελτίο μου. Θέμα μυαλού είναι αυτό. Τι μυαλού, ρε πλάκα. Θέμα μυαλού είναι και θέμα χαρακτήρα. Ο Χατζηπαναγής ήταν χαμηλών τόνων και ενδεχομένως αυτό να. Ρε φελός ήταν, τι χαμηλών τόνων ήταν. Φελός ήταν. Ναι. Χαμηλών τόνων. Άμα εγώ Χατζηπαναγής και αμήνω στον Ηρακλή, παίζω με τον Χατζηλευθερίου και τον κόπανο αντίπαλο. Με βάζει 5 γκολ. Α, παρατήστε με ρε. Τρελαθήκατε. Το θέμα είναι ότι δεν έχει βγει ακόμα ο Νοέμβρης. Να είναι μέσος προς την ΕΡΤ. Μας έδειξαν λίγα δευτερόλεπτα. Καλά ήταν. Μας έδειξαν το Τζούμπα Ακουμα, θα τον οποίο το σχολιάσουμε μετά αυτό. Να, λοιπόν, να πάμε λίγο. Οπότε να τελειώνουμε με τον Ηρακλή. Δεν φταίνουν τα παιδιά, αυτό μπορούν να κάνουν. Όχι, όχι. Τους φέρανε εκεί να παίξουν, δεν μπορούν να παίξουν, μην τους βρίζετε. Δηλαδή, δεν αδιαφορούν, δεν στείλουν μας. Δηλαδή, λες ότι είναι σωστή η λύση συνεργασίας με τον Μυροφορίδη. Γιατί ουσιαστικά εφόσον λες και εσύ και εγώ το λέω. Δεν πότε δεν σα είπα ότι ο Μυροφορίδης δεν βγάζει Χριστούγεννα. Ναι, βρε, τα είπαμε αυτά. Εννοείται. Εδώ είμαστε, τα λέμε. Κάθε, τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει γιατί είδαμε ότι η ομάδα που στήθηκε δεν. Στον Πάριο Ανδρώνη στο Μακεδονικό, αν ανέβει. Πού να ανέβει ο Μακεδονικός. Πού να δεν άκουσε τι μα έλεγε τη προάλλη ο Σασασέρ. Ότι χαμό θα πέσουν πόσε κατηγορίε για να μπορώ, δεν μπορώ κλάματα. Δεν μπορώ. Ας κάνει ομάδα να βγει πρώτο. Να βγει πρώτο. Η Βέρεια ομαδάρα έχει κάνει. Το σκούταρι εκεί πέρα. Το σκούταρι έκανε ομαδάρα. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Ηρακλή. Έχασε ένα προχθέ. Ναι. 31 τελικέ έκανε. Μπαλάρα έπαιξε. Το σκούταρι. Ο σκούταρη. Ο σκούταρη. Ναι. Μάλιστα. Μπαλάρα. Πού το είδε εσύ ρε θύριο αυτό το. Παίζει ένα φίλο μου. Α, και σου είπε ο φίλο ότι παίξαν μπαλάρα. Όχι, παίζει μπακ δεξί. Φωλίδα φεύγει. Καλώς. Αν τον πάρουμε στον Πάο, καμά είναι. Όχι, α, δεν είναι. Έχετε τον Κίτσιο εκεί και τον έχετε. Εγώ λέω Μάτος, ρε φίλε, ποιον Κίτσιο τώρα. Για αναπληρωματικό. Α, για αναπληρωματικό. Δεν μου λες. Ναι. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, να πάμε λίγο και στα κοινωνικά μας δρόμενα. Διότι ναι. Μα, σήμερα είναι Black Friday, αν το έχεις αντιληφθεί. Έτσι. Ο Μπούχαλης, το ξέρεις, ναι. Το Μπούχαλης, τον Ηρακλή που έπαιζε. Όχι, δεν το γνωρίζω. Ναι, αυτός ο φίλος. Στυλ Κυβρακίδη. Α, ωραίος. Ηλικία.
20 χρονών. Α, είναι πιτσιρίκι. Πιτσιρίκι. Ναι, ναι. Εντάξει, άμα είναι καλό. Δουλεύει και στο κρεοπολείο του παπά του. Μια χαρά, πάλι καλό. Μ' αρέσουν αυτοί. Αυτές οι ιστορίες μ' αρέσουν. Οι βραζιλιάνικες ιστορίες. Σηκώνει κάτι βουβάλια, κάτι κρέα. Αυτές οι βραζιλιάνικες ιστορίες που το, ναι, το πρωί δουλεύανε με delivery. Δεν χασάπιδες και το απόγευμα προπόνηση μ' αρέσουν. Στο ψυγείο 80 βαθμοί Κελσίου και μπορεί να κάνει σεξ αυτός. Δεν μπορεί. Μπορεί να μπει στο ψυγείο να κάνει σεξ με 80 βαθμούς κατά το 0. Δεν μικραίνει. Τι να μικραίνει, είναι 20 χρονών. 20 χρονών, τρυπάει και το ψυγείο, τρυπάει και τα κρέατα. Τρυπάει και τα κρέατα, τρυπάει και τον κρεοπόλ τον ίδιο. Δεν μου λες. Άκουσε με λίγο τώρα, να αφήσουμε λίγο τον του Ηρακλείου που εκεί πραγματικά είχαμε δύσκολη βραδιά χθες. Βρέα, μας έπρεξε. Δύσκολη βραδιά ήταν. Τι δύσκολη βραδιά, το αναμενόμενο ήταν. Αφού δεν πήραν το. Τι αναμενόμενο, να χάσει ο Ηρακλής από τον Απόλλο Λάρισας, ήταν αναμενόμενο, όχι. Αναμενόμενο να μην πάει καλά, ρε φίλε. Α, να μην πάει καλά, ναι, με την ομάδα που έχει στηθεί, ναι. Άρα έλεγε ότι ή τώρα ή μετά από μια εβδομάδα θα γινόταν. Ανεβήκαν χρεωμένοι, δεν τα βρήκανε με τον Βασιλιάδη, δεν πήραν το αφημί του Ηρακλή Αμπελοκύπων. Παίζουν με μέσον, παίζουν γιατί. Ε, τι μέσο, ρε φίλε, μιλάμε για την αφημί, ομάδα. Μπλοκαρισμένο αφημί παίζουν. Ναι, για την ομάδα την οποία την έχουν ξεπατώσει, ρίχνα κατηγορίες δυο-δυο. Εσύ την ξεπάτωσες, τα πούμε με το Σαβίδι. Εγώ είμαι, πάλι ο Σαβίδις θέει. Άσε τώρα. Πάλι ο Σαβίδις θέει, για αυτά που γινόταν πριν 10 χρόνια. Βγάλανε το... Το πανό τη μαμά. Ναι. Θα ρίσκει εσύ. Πάλι ο Σαβίδης θέει. Πάλι ο Σαβίδης. Λοιπόν. Μ' αρέσει που κάνεις και κάνει και το στεναχωρεμένο να πούμε. Δεν είναι κάνω στεναχωρεμένο, αλλά καταγράφω δεδομένα. Δεν έχει θέμα στεναχώρια. Μαζεύουνε. Ναι. Τους μαζεύουνε στα αστυνομικά τμήματα του Ηρακλής. Εκδρομές δεν τους αφήνουν να πάνε. Πας με συνοδεία αστυνομικών. Ναι. Άστα τα παραμύθια τώρα. Κοίτα να δεις πώς θα έμπλεξε πάλι με. Γιατί τα μπλέξει με τον Πάουξ συνέχεια και εσύ. Πουλάει ο Πάουξ. Δεν το γουστάρετε ρε τον Ηρακλή. Ποιο δεν γουστάρουμε ρε. Διοίκηση, αυτό φύλαδρο και τα λοιπά. Και χαίρεστε. Τώρα εσύ παίρνει τώρα το κακόμενο το ύφος να πούμε. Ποιο και έστειλε μήνυμα. Ο Τζαμπάβλο. Τι είπε ο Τζαμπάβλο. Και ο πρώτος λέει παραμένει στην κατηγορία. Α βγει πρώτος θα παραμείνει. Τι. Ναι. Α βγει κι αυτός έτσι. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, Black Friday σήμερα. Θα του δώσω μια συμβουλή. Ε, τι συμβουλή αυτό. Τη Γάμα Εθνική και στη Βήτα. Ναι. Στήστε μας, βγάλετε λεφτά. Τι είσαι, δεν το υιοθετούμε εμείς σαν εκπομπή. Δεν υιοθετούμε τέτοια πράγματα μακριά από εμάς. Φτου κακά. Για αλλάξτε προπονητή, πώς να σου το πω. Ναι. Πάρε τον Περικλία Μανατίδη. Αλλά το δεν έχει σχέση τον Περικλία Μανατίδη και να δει κανένα φως. Λοιπόν, άκου λίγο τι γίνεται τον σήμερα. Άκου λίγο τον Μπίλι και τον Βελιτζέλο εκεί, αυτούς εκεί δεν είναι. Πάρτε όλο αυτό να δούμε καμιά ομορφιά να πούμε. Black Friday σήμερα. Τι άκου λίγο, είναι ασύλληπτο το νούμερο γιατί πρέπει να πάμε λίγο και στα κοινωνικά θέματα. Θα πάμε μετά σε τσούπα. Black Friday. Μαζεύτηκα να πούμε διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη κατά τη Black Friday. Ναι, ναι, διαμαρτυρία, αλλά στην Αθήνα έχουμε ουρές στην Κηφισιά. Συντονιστική δράση ενάντια στην Κυριακάτικη εργασία. Τίποτα κομμουνιστές θα άλλο είναι αυτό. Τεμπελχανάδες λοιπόν, θα πούμε να μην δουλεύουν την Κυριακή. Πόσο παραπάνω αγοράζουμε εμείς οι Έλληνες τη Μαύρη Παρασκευή. Έτσι να το κάνουμε και ελληνιστή. Πόσο % παραπάνω ρε παιδί μου. Τι θα πει αυτό. Σαν σήμερα πόσο % παραπάνω αγοράζουμε. 5%, 10%, 50%. 1000%. Λοιπόν φίλε αγοράζουμε, το νούμερο είναι ασύλληπτο, είναι αδιανόητο, 2600% παραπάνω. Αυτοί είμαστε. Μας περνάει μόνο το Πακιστάν, που είναι 11.525% παραπάνω. Ναι. Η Ουγγαρία, η οποία είναι πολύ Ουγγάς, για τους Μαγιάρους τα είπα, δεν τα έχουμε πει, 9.750, και μόνο η Ιταλία, η οποία είμαστε και εμείς, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, είναι πάνω από εμάς, 4.516% αύξηση σήμερα στα προϊόντα. Να σου πω κάτι ρε κουλιά, ρε. Να με πεις, γι' αυτό σε έχω εδώ. Black Friday, έχετε 5 χρόνια εσείς οι Έλληνες. Ναι. Έχετε φάει Κινέζικο. Ναι. Στα κολόμπαρα που πάτε έχετε φάει νοθευμένο ουίσκι. Δεν πίνω εγώ, μπύρες μόνο. Ναι. Η ζωή του Έλληνα κάθε μέρα Black Friday. Σήμερα περίμενε να κάνει Black Friday ο Βαλκάνιος, ο χωριάτο Έλληνας, να πούμε. Ναι, αλλά μόνο από τους Βαλκάνιους μόνο εμείς έχουμε αύξηση. Κανένας άλλος. Άλλο σου λέω. Ναι. Από τότε που μπήκε να πούμε η Μέρκελ εκεί, τα στρατά τα γερμανικά στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Κάθε μέρα Black Friday έχεις να πούμε. Κάθε μέρα Black Friday. Κάθε μέρα σήμερα ρε τάγαρε, νομίζεις ότι έχεις Black Friday, να πούμε Έλληνα. Πάντως είναι αδιανόητο το ποσοστό. 2600% αύξηση. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Θα πας να ψωνίσεις τίποτα. Τι να ψωνίσω. Κάτι να πάει. Εδώ που τα ποτηλιάρες με είχαμε. Εδώ βάζουν να βλώνουν λεωφορεία να φύγουν να πάνε όλοι μαζί από χωριά, από περιοχές. Για να πάνε να ψωνίσουν. Εγώ δεν γουστάρω τις γιορτές, τα Πάσχα και τα Χριστούγεννα γιατί μαζεύονται όλοι οι κανίβαλοι μαζί. Ρε. Θα πάω σε Black Friday. Δεν γουστάρεις Black Friday. Άμα κάτσει κανένα μαγαζί, κανένα φράγκο. Να τα. Τους κάνω κανένα προμόσιο. Ναι. Να κάνω όσα Black Friday θέσει. Έτσι θα πάω εγώ να πάρω κάλτσες κινέζικες. Δεν έχω κινέζικο μαγαζί στη γειτονιά μου. Να πάρω κινέζικο να πούμε. Ναι. Ή να πάρω καμιά φόρμα και να την πλύνω. Και από μαύρο να γίνει ροζ να πούμε. Σε δυο από τα. Α σε με καημένο τώρα. Black Friday. Από εκεί που ήταν ο Greek Lover να πούμε. Ναι.
Περιμένει να φάει γαλοπούλα από το Μετρόπολη. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί πάει στην Black Friday. Γιατί και ποδοπατιέται. Ωραία ιδέα, είναι ωραίο promotion η γαλοπούλα. Ο Ευρωπαίος. Πέντε χρόνια. Δεν σ' αρέσει δηλαδή το Black Friday. Δεν το στηρίζεις. Όχι, δεν το στηρίζεις. Δεν το στηρίζεις. Εσύ θα πάρει να ψωνίσεις. Μα έχω. Μα το στηρίζω καθημερινά εγώ. Ναι. Το στηρίζω παραπάνω από ότι το στηρίζει, ας πούμε, μια υποτιθέμενη μια μέρα, ας πούμε. Πάντως, αν πήγαινε στο κέντρο, γιατί έτυχε να βρεθώ, γινόταν πανζουρλισμός. Δεν μπορεί να φανταστείς. Καλό είναι. Τριπλομπαρκαρισμένα, ο ένας πάνω στον άλλον. Ζάχαρη. Ζάχαρη. Λοιπόν, τελευταία σήμερα έχουμε Black Friday, επομένως να. Τελευταία Black Friday είναι. Όχι, σήμερα ημέρα. Από αύριο σταματάει αυτή η εβδομάδα, γιατί το έχουμε κάνει μετά Black Weekend. Την άλλη Παρασκευή Black Friday. Όχι, δεν σταματήσαμε. Μετά έχουμε Χριστούγεννα και να είχαμε να λέγαμε. Σήμερα που πάω, δηλαδή, εγώ θα έχει Black Friday. Χαμός. Δηλαδή, αν πάω σε κανένα εστιατόριο και φάω, θα του πω δώσ' μου Black Friday. Πες τους. Ναι. Πες τους, τι προσφέρεται ως Black Friday σήμερα, γιατί είδα εγώ κάτι γυράδικα. Στον ένα γύρο, στον ένα. Όχι, ρε, τι θα δώσει, τι σερβιτόρα σε δώσει, ρε, αγόρι μου, τι είναι σερβιτόρα. Ο φίλος μας εκεί με το κόκκινο αμάξι θα δώσει καμιά σερβιτόρα, την πάει κανένα βόλτα κανένα σαν Black Friday να πούμε. Αυτό είναι Black Friday. Ρε, φίλε, είναι Black Friday. Κατάλαβα, θες καφεδάκι τώρα. Αντί για ένα λουκάνικο θα πάρει, ξέρω εγώ, και ένα σαλάμι. Ξέρω εγώ, πες μου να πάω τι. Στου δύο γύρου ένα σκούτρα, να είδα εγώ ανεβαίνω. Αυτό είναι Black Friday. Ωραίο, δεν είναι. Θα πα να φάει ότι θα πηδήξει την τσατσά, τι. Όχι. Τι Black Friday. Θα, τώρα δεν μπορώ να το πω γιατί ώρα είναι 8:27. Εντάξει, θέλω να σου πω. Θα σου έλεγα ποιο θα ήταν το Black Friday. Αυτό, δηλαδή, θα πάω εγώ τώρα εκδρομή με τουριστικό. Ναι. Τι θα με δώσουν, ας πούμε. Τουριστικό. Τουριστικό, τι θα με δώσουν. Θα με δώσουν και ένα σαντουιτσάκι δώρο στην εκδρομή. Ναι. Αυτό Black Friday. Ένα σαντουιτσάκι δώρο. Αυτό είναι Black Friday. Black Friday. Θα πάω, βάλω βενζίνη. Θέλω εδώ. Θα μου πλύνουν και τα μάξι να πούμε. Θα σου καθαρίσω και τα τζάμια. Σε βάλω και λίγο λάδι στο μαγαζί, στο αυτοκίνητο. Τι άλλο θε σε κάνω, ρε φίλε. Τι άλλο δεν σε κάνουν, άκου να δεις το πίσω. Δηλαδή από στην εκκλησία τι θα με κάνουν, και εξορκισμό θα με κάνουν. Και εξορκισμό, εσύ εξορκισμό. Θα χρειαστείς εξορκισμό. Κάτι παραπάνω δηλαδή. Κάτι παραπάνω, ναι, εξτραδάκι σήμερα. Black Friday, πάντως Black είδα Friday. Το μυαλό σου πήγε στο φαγητό, θες καφεδάκι, θες πίτα, θες μπατσούλα. Θέλω. Στο φίλο μας θα πάμε, το Βασίλη. Α, ρώτα τώρα. Ναι. Έχει κάτι ψηλά από το πλωσμό, μονά ευρα, δύο ευρα, μισά ευρα, δεκάλεπτα, εικοσάλεπτα. Θα τα πας εκεί. Πες το θες να σου φέρει κανένα χιλιάρικο να πούμε. Α, τα μαζεύεις ρε Scrooge McDuck. Ένα, δύο, δύο, τα βάζεις που παρά. Τι. Έχεις μαζέψει ένα χιλιάρικο σε ψηλά, ρε μπαγάσα. Σε ένα χρόνο. Ω, αυτό θα πήρε, παιδιά, οικονομία. Ποια θα Black Friday. Θα παίρνει. Θα τα πάρει, ρε. Θα πάρε το τηλέφωνο. Λοιπόν, θα πάμε και γι' αυτό. Θα πάμε να φάμε και καφεδάκι. Να πιούμε καφεδάκι, να φάμε μπουγάτσα, να φάμε πιτούλα. Μόνο στο Καντίνα Πίτσο, φίλες και φίλοι. Μαζί με την μπουγάτσα, άλλη μία πίτα δώρο. Μαζί με το καφεδάκι δώρο και το νερό. Και στον πέμπτο καφέ, ο έκτος Κούτρα Τζαμπαντάν. Σε τρία σημεία της πόλης. Πού θες να πάμε. Παλού σταθμού 36. Πόντου 56 ή οδός Λαγκαδά στο κεντρικό. Εκεί που πάτησα το Ρώσο. Εκεί ήμουν σίγουρος. Θα δούμε, Βασίλη. Στο Ίκα απέναντι τον έφαγα. Εκεί ναι. Θα δούμε, θα πάω να φάμε μπουγατσούλα γουστάρο χωρίς άχνη στη θέση. Σκέτη. Σκέτη. Χωρίς άχνη, χωρίς κανένα. Χωρίς κανένα. Χωρίς τίποτα. Λοιπόν. Ναι, να έχει η γλυκάδα να είναι μία. Ναι, δυνατή. Μην μπερδευτεί η γεύση να πούμε, κατάλαβα. Δυνατή. Λοιπόν, πάμε στα άλλα θέματα. Πάμε στα άλλα θέματα, τα ανοίξουμε ίσα γιατί θα τα ξεχυλώσουμε. Θα πει κάτι τέταρτο. Όχι. Τραυματίστηκε ο καλοκαίρις και ξυστήκατε από αυτά μας. Θα το πούμε στην είδηση τώρα. Ωραίος. Το Λαϊτάν θα το πούνε στην είδηση. Ναι. Ναι. Και τι μας νοιάζει. Ο Λαϊτάν ήταν να πάει στο Ωνάσιο εκεί στην ομάδα του Ωνασίου. Ναι. Να παίζουν οι γιατροί με τις νοσοκόμες. Ποιος θα πηδήξει ποιον εκεί. Τσανταλίνα, Μανταλίνα. Τι ήρθε ο Λαϊτάν να κάνει τώρα στην Καλαμαριά. Εντάξει, ακόμα δεν τον πήραν τα χρόνια. Τριαντάρις πρέπει να είναι. Βρε, φράγμα στα 20 έπαθε. Έπαθε, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, εγώ τώρα με πάω 50 χρόνια ένα έβραγμα. Ναι. Θα με πάρει το Ανδρώνη, ξέρω εγώ, η κόρη μετά 20 χρόνια στο Μετρόπολης με bypass. Έτσι πως το θέτεις, έχει ένα δίκιο. Ο Λαϊτάν, δεν θα με πάρει. Ναι, αλλά υπάρχει ειδοποιός διαφορά άλλο 20-30 και άλλο 50-60. Ναι, άμα πάθεις έβραγμα στα 20, 24 δεν σε παίρνουν. Δεν σε παίρνουν. Να παίξεις μπάλα. Ναι, αλλά ο Λαϊτάν μετά το έβραγμα πήγε, έπαιξε μπαλίτσα. Τι μπαλίτσα να παίξει, άστα τον άνθρωπο. Έδωσε ιδέα και στον Κωνσταντίνο τον Μαραγκό, λέει, που μας ακούει κάθε μέρα κάτω από Αθήνα. Δηλαδή, λέγω σήμερα, λέει, θέλω και μια νοσοκόμα δώρο, λέει, μαζί με τον Black Friday. Ναι. Ναι, μια νοσοκόμα. Του βάλει να μας πούνε, φίλοι, τι θέλουν έξτρα σε αυτά που... Βέβαια. Δηλαδή... Τι θέλετε, εξτραδάκι, ρε παιδί μου, Black Friday. Ρε τον Μπιπ το Ραπτόπουλο, με την καλή την έννοια. Χθες το μεσημέρι, λέει, φώναζε. Τι φώναζε, θα κερδίσει ο Ηρακλής και σήμερα, λέει, το αναμενόμενο ήταν να χάσει. Τι έλεγες. Το αναμενόμενο. Σ' ακούει ο κόσμος, να ξέρει. Το αναμενόμενο είναι να μην πάει καλά, όχι να χάσει, να μην ανέβει κατηγορία. Ναι, ναι. Αυτοί, λέει, θέλουν να ανέβουν. Δύσκολα τα πράγματα για να ανέβουν. Να είμαστε ρεαλιστές αυτή τη ζωή. Να ξέρουμε τι θα πάμε. Να φύγει ο Σεπτέμβριος και να έρθει ο Μάιος. Δύσκολα τα πράγματα. Αυτή ο Κλέιτο και ο αυτός αυτή με Μπιμπιλίνο θα είναι. Στόχος του Ηρακλή είναι μέχρι τα Χριστούγεννα που θα κάνουν μεταγραφές αν έχουν τον Μπακίρ και το. Και να το, κάνουν μεταγραφές να σωθούν. Ναι, πρέπει να πάρουν 3-4 παίχτες στον άξονα οπωσδήποτε παιδιά να τρέχουν. Δώσε να τρέχουν. Ένα δανεικό εκεί. Εμείς δεν θέλουν από εμάς. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν από τον Παοξή που πήρε τα διαρκές που είχε κάνει. Δεν ξέρω τι θα θέλανε. Είναι στην Αμερική εκεί. Λοιπόν, ανακαλύψτε τη Wit Vision, το πιο απλό και γρήγορο
γρήγορο τρόπο για να απολαύσετε το νέο Νάρκος Μέξικο μόνο στο Netflix. Τα 10 επεισόδια της νέας σειράς είναι διαθέσιμα στο Netflix και μέσα από την Wind Vision. Μπείτε τώρα και στο κανάλι της Wind, στο YouTube, εκεί θα βρείτε αποκλειστικό υλικό με τους πρωταγωνιστές του νέου Νάρκος Μέξικο. Αυτή είναι η Wind Vision, ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος για να έχετε πρόσβαση στις αγαπημένες σας σειρές και ταινίες του Netflix. Κώστας Κωνσταντινίδης στο βουνό μας έρχεται με κοψό, σύντομο, δωρικό, κοινικό δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε, Κωνσταντίνε. Πάμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Κωνσταντίνε, Θανάση, φίλες και φίλοι, δίνουμε δύο εισιτήρια για το παιχνίδι το αυριανό, το οποίο θα σχολιάσουμε τώρα με τον Κωνσταντίνο. Γράφεται Α02, κενό, ΠΑΟΚ, κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54-344. Να δούμε πώς θα στείλουν φίλοι του ΠΑΟΚ. Πάει και ο Φλίσκας, τραυματίες κι αυτός. Τραυματίες και ο Φλίσκας. Μέχρι αύριο τραυματιστεί και ο, το λένε τον άλλο, το ο Ράσταβα, το μίλα καλά, ναι. Εδώ, να θα τραυματιστεί και ο άλλος ο στόπερ. Ναι. Και θα περάσετε μια χαρά. Θα περάσω μια χαρά. Να έχει υπόψη σου. Η Ξάνθη είναι πονηρή, μου λουχτεί ο μάνας. Άστα, μια χαρά. Ξάνθη ανοίγει, ναι. Ανοίγει τα ποδαράκια της. Στον ΠΑΟΚ δεν τα άνοιξε ποτέ. Άνοιγε τα ποδαράκια της στον Ολυμπιακό χρόνια. Ναι. Τώρα. Τι τώρα. Ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται τώρα. Στο ψήσιμο την έχει. Στο ψήσιμο την έχει. Λοιπόν, εγώ έχω δύο εισιτήρια πάντως. Έμαθα ότι ο Μουζενίδης έχει πάρει το ξενοδοχείο. Και τι έγινε, επένδυσε κανένα. Ποιο ξενοδοχείο πήρε. Και στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη. Τι είναι. Σιγά σιγά τα παίρνει. Άρα ο Μουζενίδης δεν τα πήρε όλα σκαλγίδικη. Σου λέει, ας πάρω και από εκεί λίγο την Καβάλα. Ας πάρω και την Ξάνθη, ας πάρω και την Ξάνθη. Δεν νομίζω να είναι. Ας πάρω και την Καβάλα, αν είμαι Δερμητζάκη. Εγώ αν ήμουν Μουζενίδης στην Ξάνθη δεν θα την έπαιρνα μια φορά. Ποια θα έπαιρνε. Θα έπαιρνε ομάδα που μπορεί να έπαιρνε τη Δράμα, τη Δόξα Δράμα. Τι κάνει τη Δόξα Δράμα. Ομάδα με κόσμο θα πάρω, ρε φίλε. Τι ομάδα. Με κόσμο. Η ομάδα με κόσμο. Με παράδοση, ναι, βέβαια. Η Ξάνθη δυστυχώς, εδώ και 20 χρόνια δεν έχει οπαδικό κίνημα. Ποια θα πάρουμε, την Ξάνθη ή τη Δράμα. Εγώ θα παίρνω την Ξάνθη. Την Δράμα. Τη Δράμα. Ναι. Πώς θα στήσεις μας τη Δράμα. Γιατί να στήσω μας, ρε φίλε, γι' αυτό παίρνω την ομάδα για να στήσω και να την αναγεννήσω. Να την... Ρε, άκου τι σε λέω τώρα. Εσύ θες να κάνεις. Πώς θα κάνεις. Τι να θες να κάνεις. Άσε ημίχρονο διπλό τελικό, τι θες να έχεις τους κάνει. Άμα είναι δεν θα πάρω ούτε την Ξάνθη, ρε φίλε. Φτάσου, ρε, θέμα. Ξάνθη, θα πάρω τα δρυμίκα να θα πάρω. Πέντε οργανωμένους με τον γιατρό, τον κτηνίατρο. Ναι. Τους δίνει κανένα φράγκο εκεί. Α, ναι. Σαντουιτσάκι, Black Friday έχουνε. Τους κλείνει ένα μάξι, πώς θα λένε αυτά τα βανάκι με 15 άτομα. Στέλνει με λεφτά εκεί και ψηλό πράγματα. Για τράβα στη Δράμα να δεις τι ξοδεύει. Δράμα γιατί είναι, ναι, αλλά θα έχω γεμάτο γήπεδο, τι λέω. Δεν βγαίνω στη Δράμα, λέει, με ζητάνε όλοι λεφτά δανεικά. Πάω στην Καβάλα και πίνω καφέ εκεί. Τον έχω ακούσει τον Πύρο. Ναι. Τον έχω ακούσει. Μυαλό δεν έχει βάλει ακόμα. Μυαλό έπρεπε να είχε πάρει ήδη Μυροφορίδη για μένα το καλοκαίρι. Ποιος? Ο Μυροφορίδης με πακέτο δεν θα έπαιρνε αυτούς τους παίχτες. Λέω εγώ. Ας πάει κάνει καμιά εκπομπή σε κανένα ραδιόφωνο. Ποιος? Ο Μυροφορίδης. Ξέρεις τι καλός που θα είναι. Κάτσε μην έρθει και εδώ. Να το φέρουμε να το φέρουμε εδώ πέρα. Σε ποιο άρα τον βάλουμε. Πού να τον βάλουμε. Δίπλα σε μένα με τον κόκκινο. Oh, τον κόκκινο σήμα γενικό αρχηγό. Φίλε δεν χαλάει τον τόπο. Α γενικό αρχηγό. Στον Ηρακλή. Ναι. Εντάξει, τώρα φτιάχνεις καριέρες τώρα. Στείνεις καριέρες τώρα. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Ο αυτός μπορεί να κάνει ραδιόφωνο. Ο Μυρό. Ναι. Άνετα. Ο Μύρο κάνει γιατί για αυτό άνετα. Το αλάνικο του πεζοδρομίου το οποίο πουλάει σε αρκετούς. Και δεν θα έχει ακροαματικότητα όπως έχει κάτι παλιό τερματοφύλακα σε 1:5. Παραπάνω λες. Παραπάνω θα έχει. Ο κόκκινος που κάνει τον γενικό αρχηγό στο Ιράκ. Μπορεί. Δεν μπορεί. Μπορεί. Δεν μπορεί. Μπορεί, ρε φίλε. Έχει το τουπέ, έχει το υφάκι, έχει το. Εγώ θα τα. Όχι, τόχι. Τι γελάς, ρε, τι γελάς. Λοιπόν, εγώ θα έπαιρνα τώρα αλλού, ξεκινήσαμε, καταλήξαμε στον κόκκινο. Ξεκινήσαμε για το πάω ξανά. Είπε ότι ο Φλίσκας λέει χτύπησε κάτι με το βασικό το Φλίσκα. Εσύ ναι. Πιστεύεις τώρα με 8 αναπληρωματικούς η Ξάνθη. Δεν είναι 8 αναπληρωματικοί, ναι. 3 προβλήματα έχει. 3 αποσύρει. Τέσσερα ο Φλίσκας. Και εγώ έχω. Ο Βιερίνια δεν θα παίξει π.χ. Ποιος το λέει. Εγώ σου λέω. Στο λέω εγώ. Όχι, δεν θα παίξω. Ο Βιερίνια είναι έτοιμος, ναι. Αλλά δεν είναι έτοιμος να ξεκινήσει και να βγάλει 60-70 λεπτά αγώνα. Ο Βιερίνια θα παίξει την Πέμπτη με την Τζέλσι. Και τον Περόνε, ναι. Αυτή την εβδομάδα. Ναι. Και να πάει στα Ιαματικά Λουτρά εκεί στο Σιδηρόκαστρο. Μάλιστα. Να τους τρίψουν εκεί, να τους κάλουν και να είναι εντάξει. Πάλι με τον Βιερίνια θα φάσει τα μούτρα σου. Όχι, σου λέω βιολογικά τον. Τι βιολογικά, 31 είναι ο Βιερίνια. Τι σχέση, 31 στα 32. Το 86 γεννημένο. 31 στα 32 ή 32 στα 33. 32 στα 33, εντάξει. Πότε τα κλείνει τα 33, σε κανένα δίμηνο. Και όχι, 34. Όχι, τα κλείνει νομίζω. Νομίζεις. Τώρα τον Φλεβάρι νομίζω. Ας τον Άρη, τελείωσε ο Βιερίνια. Τι τελείωσε, τελειώνει η παίχτες. Τελείωσε η χρονιά για φέτος, πάει, τελείωσε. Τώρα έχετε ρημάξει, ανέβα κατέβαρε. Φτάνει. Δεν θα το ρημάξουμε. Το ρημάξατε, φτάνει. Ναι, δεν θα το ρημάξουμε. Φτάνει, το πήρε, ο Κρέσπο θα παίξει τώρα για να πάμε σιγά σιγά στα ποδοσφαιρικά. Ναι. Είδε σε συνέδευση. Και θα υπογράψει κιόλας από τους πρώτους, έμαθα. Και καλά θα κάνει για να υπογράψει. Και αυτός 31 είναι, αλλά εγώ τον θέλω. Εγώ θέλω έμπειρους πίσω, σα το πέφτει. Δεν θέλω κυρίζια. Όσα παίρνει, τόσα ζητάει.
Α, ναι. Ναι. Ενώ ο Βαρέλα θέλει κανένα εκατομμύριο. Κοίταξε, ο Βαρέλα, είναι, φίλε, ναι. είναι για μένα, χωρίς παρεξήγηση, ο καλύτερος στόπερ στην Ελλάδα. Σου λέω. Είναι ο καλύτερος στόπερ. Είναι. Είναι. Να μην πάρει κάτι. Δεν θα δίνει ο Κοντό, έτσι έμαθα εγώ. Κοίταξε, ο Βαρέλα δεν ήταν και από τους ευνοημένους ο αρχικός συμβόλαιο, ήταν από τους που είχαν φέρει. Οπότε λέει ο Βαρέλα τώρα. Ναι, ναι. Λέει ο Χατζερίδη. Και ανεβάζει τις 40 μέρες. Και μετά το κατεβάζει στο Instagram. Χατζερίδη, ναι. Χατζερίδη παίρνει 1,5. Δεν γίνεται, δεν παίρνει 1,5 ο Χατζερίδη. 1,1. 1,1. Και εγώ πάρω λιγότερο το Χατζερίδη. Έχει δίκιο. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έχει δίκιο, γιατί και αυτός είναι πιο μεγάλος από μένα. Σου λέει ο Βαρέλα. Άρα του ταχώνει του Βαρέλα. Εγώ θα του τάχωνα του, ναι. του συγκεκριμένου. Ναι, ναι. Θα του τάχωνα, ναι. ναι. Τώρα, αν ζητάει 1 εκατομμύριο και τα βρούμε, ξέρω εγώ, στα 900. Ούτε με τον Κάνια τα βρήκατε. Ούτε με τον Κάνια. Πού είσαι, ρε, μέσα από διτία, πού είσαι, ρε. Τι τρύπα, τι μετροπόδικα εσύ, ρε. Θα σου πω, ναι, ούτε ναι. με τον Μπίζεσβαρ. Έλα, να πάμε να τα κουβεντιάσουμε τώρα, μια που τα έχει εκεί. Ο Μπίζεσβαρ θέλει 3 χρόνια, εσείς του δίνετε 2. Καλά κάνουμε και του δίνουμε 2. Ο Μπίζεσβαρ θέλει 1 εκατομμύριο, εσείς του δίνετε 700. Ναι. Άρα δεν τα βρίσκετε με τίποτα με τον Μπίζεσβαρ. Ναι. Πάμε παραπάνω. Ο Μπίζεσβαρ ξέρει γιατί θέλει 1 εκατομμύριο. Ξέρω τι δεν ξέρω. Να σε πω κι εγώ τώρα πράγματα. Γιατί πάει στο εργοτέλ και σε περνάει το όχι. Γιατί υπάρχει ομάδα στην Τουρκία που του τα δίνει. Κατάλαβες, γι' αυτό. Όχι και τ' άλλο. Ποιο άλλο είναι. Έχετε το Ζαμπά εσείς, έχετε το Λιμιό εσείς, έχετε τον Ουάρντα εσείς. Μπαίνει ο Μπίζεσβαρ και σας παίρνει τα μάτς. Μάλιστα. Αυτό είναι. Πασχαλάκης, του δίνετε 200. Τώρα του δίνουμε 250 νομίζω. Ναι, του πάτε στα 400, θέλει 600. Δεν τα βρήκατε ακόμα. Δεν τα θέλει δηλαδή τριπλάσιο ο Πασχαλάκης, σύμφωνα με το ρεπόρτο σου. Μάνατζερ δεν άλλαξε. Πέναλτι δεν έπιασε. Έπιασε. Αποκρούσει δεν έκανε. Ναι. Βαθμούς δεν έδωσε. Ταξίζει. Έφαγε και τον κόλ με την Ραφτίνα. Με την Μπενφίκα. Αν δεν τότε και θα κερδίζατε. Ή και αυτό ένα θέμα. Παίρνει 2,50 και ζητάει 600 και του δίνουμε 400. Πρέπει να γίνει. Ο Βαρέλα θέλει 1 εκατομμύριο για 2 χρόνια. Του δίνεται 750. Για 2 χρόνια. Ναι. Ο Κρέσπο του δίνεται 400. 400 θέλει θα κλείσει. Ο Κρέσπο σίγουρα θα κλείσει, ναι. Ο Κάνιας παίρνει 500, θέλει 750. Πολλά θέλει ο Κάνιας, πέσω να. Δεν ξέρω τι θέλει ο Κάνιας. Κοίταξε, τώρα όλα αυτά. Άμα ο Κάνιας. Όχι, άκουσε με λίγο. Τώρα μιλάμε για παίχτες που είναι 31. Ναι. Πάει στο σπίτι ο Κάνιας και μιλάει με τη γυναίκα του. Εγώ είμαι ο μάνατζερ. Ναι. Και λέει. Είσαι η γυναίκα του Κάνιας. Είμαι η γυναίκα του Κάνιας. Ναι. Πόσα θα πάρει Σπανιόλα και λοιπά. 500 σου δίνουν. Ναι. Και άλλο ο Κρεμανταλάς παίρνει 1,5. Τουλάχιστον 800 θα ζητήσει. Θα του πει μόνο η γυναίκα του. Ναι, λες να χώνονται οι γυναίκες του συμβολέου. Α, καθόλου δεν χώνονται. Λες να χώνονται, ρε φίλε. Δηλαδή της λέει ο Κάνιας το βράδυ. Ναι. Λέει, μωρό μου, ναι. Ο Χατζερίδης παίρνει 1,5, εγώ 500. 1,1 παίρνει ο Χατζερίδης. Τουλάχιστον ναι. 800. Μη σου πω να του πει. Θα το βάλει και φυτίλια. Ο Βαρέλα να πάρει ίδια με τον Βαρέλα. Εγώ... Θα του πει. Από όλους αυτούς που ανέβες, σχεδόν όλους τους θέλω, δεν γίνεται να μείνουν όλοι. Και σου λέω γιατί δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Πασχαλάκης είναι αδιανόητο να μην δε μείνει. Να σου πω και το τελευταίο. Ναι, να μου το πεις και να σου πω τις ηλικίες όμως τώρα. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ναι. το να ξέρουν τις ηλικίες. Πάρε το μέρος της διοίκησης τώρα. Όχι, δεν παίρνω καμία σχέση. Γίνε γραφείο τύπου. Ίσα-ίσα. Το... Άμα ναι. δεν με πληρώσει, δεν γίνω κανένα γραφείο. Ίσα-ίσα. Ναι. Πασχαλάκης, 29. Ναι. ναι. Wow. Πρέπει να τα πάρει αυτά τα λεφτά. Πρέπει. Εννοείται. Ένα καλό συμβόλαιο δεν έχει κάνει ο άνθρωπος. Ναι. Ορίστε, τον παίχτη παίρνω τώρα για να καταλάβεις τι γίνεται. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. 29. Ποιος άλλος, Βαρέλα. 30. Ναι. Στα 31. Για 2 χρόνια μια χαρά είναι. 100%. Ένα καλοκαιριάκι. Στόπερ. 100% φίλε. Ξέρεις για να τους κλείσει αυτούς με λίγα λεφτά τι έπρεπε να κάνει. Τι. Να διώξει το Χατζερίδη από την ομάδα. Και να τους πει ορίστε να έρθει, δεν του τα δίνω. Άρα λέει το πονηρό μυαλό του. Το πονηρό μυαλό μου, εγώ αν ήμουν ιδιοκτήτης θα έλεγα. Ότι μαγιά του Γιωργάκη ναι. να φέρει ένα παίκτη που το γούσταρε ναι. δεν του βγαίνει ούτε στο χορτάρι ούτε στις διαπραγματεύσεις με τους άλλους. Ο Γιωργάκης είναι για το Instagram. Το κλείσε το Instagram. Άρα τι, δεν είναι για τίποτα, μια χαρά είναι. Όταν θα γίνει μεγάλος και ναι. θα πάρει ορειμότητα, ναι. θα πάρει τα ενία από τις φάπες που έχει φάει. Ο Γιωργάκης τι έκανε σε. Όλοι από τις φάπες μας δεν έβαγε την πατατιά μόνο από το Χατζερίδη. Ναι. Την τρώει τώρα και από τον Κρέσπο. Την τρώει τώρα και από τον Βαρέλα. Την τρώει και από τον Μπίζεσβαρ. Όλοι λένε οι μάνατζερ, το πρώτο πράγμα που λένε. Πόσα μπαίνω Χατζερίδη. Πόσα μπαίνω Χατζερίδη. Έχει καταλάβει δίκιο. Τη λακαμία έχετε κάνει εκεί εσύ. Ποιοι κάνανε αυτή τη λακαμία. Έχει κάνει ο Γιωργάκης. Ναι. Ήταν ένα λάθος το οποίο νομίζω μπορεί να το έχει καταλάβει. Δηλαδή έρχεται εδώ ένας και το δίνει να δρώνει, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρια. Ναι. Ο πρώτος που θα αρχίσει να φωνάζει ποιος θα είναι. Εσύ. Όχι. Εγώ έχω άλλους τρόπους. Ναι. Ο κόκκινος. Εμείς τι κάνουμε εδώ. Το λέω. Ναι. Ισορροπία, balance, balance και στα οικονομικά έχει δίκιο. Δηλαδή εμείς τι είμαστε εδώ. Balance και στα οικονομικά έχει δίκιο. Οποιαδήποτε εταιρεία είναι. Εσύ θα παίρνεις την εταιρεία που δουλεύεις. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι, μαζί. Δεν πρέπει να κρατήσει άλλος μια αυτή. Πώς θα γίνει. Και πρόσεξε, ο Βαρέλα σου λέει κάτσε. Ήρθε ο Χατζερίδη που είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλος από μένα. Το μόνο που δεν θέλουν καθόλου και του λένε φύγε. Είναι το άλλο το παλτό, το Σάκοφ, ναι. ο οποίος παίρνει 450 και τον κόβουνε. Του λένε πιο λίγο. Πιο λίγο εσένα. Εγώ τα έπαιρνα.
Θα τα έπαιρνε και του Μπεκί και όλα ψιλοκομμένο. Μια χαρά είμαι εδώ. Εκτό αν τα έπαιρνε, να πάω που δεν πρόκειται. Είναι ξεκάθαρο ότι του δίνουν τα ίδια γιατί δεν θέλουν να τον κρατήσουν. Πιθανολογώ και γιατί πιάνει θέση ξένου. Έτσι. Ο Βράνιε. Ο Βράνιε γλύφεται, ξερογλύφεται. Βλέπει το πάω σαν σουτζουκάκι που βγαίνει τα κάρβουνα. Ωραίο το ίδιο. Να τρέχουν και τα λάδια και να λε εδώ είμαι τώρα. Γλύφεται, γλύφεται. Ξερογλύφεται ο Βράνιε. Αλλά γλύφεται. Κοίταξε. Σου λέει, άμα βγει ο Χατζηρίδη, πάρε εμένα. Πάρε εμένα. Μπα, ο Πάουκ έχει και τον Χατζησαία που είναι δικό σου κι αυτό. Α, μπάνε αυτό τον Καζατζίδη, τον Χατζησαία. Κοίταξε, εάν κρατήσει Κρέσπο Βαρέλα που για μένα πρέπει να μείνει το δίδυμο, δεν κόβεται. Και τώρα δίνουμε και πάσα γιατί χθε ο Λουτσέσκου είπε, εγώ μαγκέ. Είπα, λέει, στη διοίκηση ποιου θέλω να κρατήσω και ποιου όχι. Που για πέρα θα κάνουμε δικό. Να σε κάνω μια ερώτηση. Να με κάνει. Ο Χατζησαία είσαι πιο γρήγορο ή ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα. Δεν κάνει ο Χατζησαία για τον Πάουκ. Δεν κάνει. Για τον Ατρόμι το κάνει. Ναι, αλλά μα παίζει Βαρέλα Χατζησαία. Δεν κάνει. Και καθαρίζει και τα πολύ ψηλά ο Χατζησαία. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Ο Χατζησαία είναι κακό στα πρώτα δύο μέτρα. Μετά, μετά στρώνει. Είναι σαν τα αυτοκίνητα τα βαριά που άμα βρούνε φόρα μετά και δίνουν τον κάτι του πάνε καλά και. Άσε μου θυμίζει τον Κόρντομπα, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Όχι, τι έβγαλε ζημιά. Όχι. Τι. Δεν ξεκινάει γρήγορα. Δεν ξεκινάει γρήγορα. Δεν ξεκινάει γρήγορα. Πάρ' τον κορφάκι να δει τι ωραία. Παπ! Σφεντώνω. Ναι. Να πληρώσω δηλαδή. Τι απλώ. Όπω πληρώνει ο Σαββίδη τι μεταγραφέ. Αξίζει για 800.000 και το 1,5. Σταθερή αξία τώρα. Άσε φύγει από εδώ. Σταθερή αξία. Τζάμπα λεφτά είναι αυτό τώρα. Πάμε λοιπόν, κολφάκι να πούμε. Κρέσπο Βαρέλα, εγώ επομένω. Και λάδια από τα 30.000 χιλιόμετρα. Όχι, δεν και καλά. Άσε ρε τώρα. Λοιπόν, Κρέσπο Βαρέλα με... και Πασχαλάκη του ανανεώνει θέλοντα και μη. Ναι. Γιατί έχει κάνει και την κουταμάρα με τον Χατζερίδη, έτσι είναι. Ναι, ναι. Είναι ίδια ηλικία. Ήδη έπρεπε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ να του είχαν δώσει εντολή, πληροφορία δηλαδή, όχι εντολή, πληροφορία, για να πούν τέλος ο Χατζερίδη. Τέλος ο Χατζερίδη. Τέλος, τελευταίο. Και α μην είναι τέλος. Θα του κάνει τα αυτά και α μην είναι ο Χατζερίδη. Τι πράγμα είναι. Τι πράγμα είναι. Τι πράγμα θα τα σκεφτεί αυτά τώρα. Ο Γκαγκάτση θα τα σκεφτεί. Τι πράγμα είναι. Δεν είναι δουλειά του. Ο Γκαγκάτση είναι. Η Γκοντζάρα που λέει τα πιάτα εκεί. Με τρίλετρα πούμε. Άντε σε καημένη. Συμπάλα πάνω δεν είναι. Συμπάλα δεν νιώθει. Αλλά στα οικονομικολογιστικά είναι δύναμη. Άλλο ρε στα οικονομικολογιστικά όπω τα λένε. Άλλο αυτό. Και άλλο ξέρει να πει ακουδά γράψουμε ρε παιδιά πούμε να κάνουμε ένα press conference στου δημοσιογράφου. Να του κάνουμε ένα τραπέζι, ένα αυτό. Πού είναι τα αγάρια, δεν ξέρω να πω τέτοια. Τι πράγμα είσαι. Τα αγάρια. Βέβαια θα σου πούνε πάρα πολύ, ρε παιδιά, εδώ υπάρχει ο Λεβέκ που παίρνει 450 χιλιάρικα το χρόνο και δεν παίζει. Θα σου πούνε κάποιοι που ζητάνε. Πού είναι ο Λεβέκ, παίζει μπάλα. Όχι. Τελείωσε. Είπαμε, ο Λεβέκ είναι μια κατηγορία μόνο του. Τελείωσε. Λοιπόν, ο Λεβέκ πρέπει να το γέννησε πασοξή με κομμουνίστρια μάνα. Ο Κάνιας πώς σε ζητάει, πες. Ο Κάνιας, κάτσε τον έχω εδώ. Το ρεπόρτο σου τι λέει, το ρεπόρτο σου. Τα χαρτιά μου. Παίρνει 500 και ζητάει 750. Ναι. Κάνιας, αγόρι μου, εγώ σε θέλω για backup, αλλά 750 χιλιάρικα για backup half δεν κρατά. Τώρα θα τον πείτε ροφό, που τον έλεγα. Όχι, εγώ τον θέλω τον Κάνιας. Εγώ κοιτάζω την ηλικία του. Τα είπαμε, πάμε παρακάτω. 32 θα γίνει. Ωραία. 32 θα γίνει. Δεν είναι το θέμα τα 32. Όχι, στο half παίζει ρόλο η ηλικία. Παίζει ρόλο. Σα το είπε, δεν με πειράζει το 32. Ναι. Στο half θέλει τρέξιμο, ρε φίλε, θέλει έκρηξη. Καλώ. Δεν είναι. Καλώ. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν. Άλλο Χατζησέα που είναι αργό. Δεν μας κάνει. Αν ανέβει στη σέντρα ο Παοκάρα και σε κάνει καμιά αντεπίθεση, κανένας γλίγορος. Μας κάνει όμως για κάποια μάτς συγκεκριμένα. Δηλαδή, π.χ. με την Τζέλσι θα μου έκανε. Και άμα είναι έτσι, πάρ' το Μαλεζά. Ο Μαλεζάς είναι εδώ, άσου. Δω, διώξτε τον, πάρ' το χρόνο του και παίρ' το Χατζησαΐ θέση του Μαλεζά. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, το μεγάλο δίλημα για να τελειώνουμε για τους παίχτες του ΠΑΟ και να πάμε λίγο στο φρέσκο ρεπορτάζ ναι. Είναι αν θα κρατήσει τον Μπίσερμαν ή όχι. Για μένα εκεί είναι το δίλημα. Τι λες καλέ, ναι. Οι στόπερ δεν είναι. Τα έχουν δέσει. Του στόπερ είπαμε τελειώσαμε για στόπερ και τερματοφύλακα. Αυτά είναι δεδομένα. Για τον Μπίσερβα τι κάνεις. Και για τον κάνεις με τον Σαχόφ η αγορά, η ζήτηση, η ηλικία νομίζω ότι γέρνει ότι μάγκες. Τον Μπίσερβα θα τον έπαιρνα στο γραφείο μου εγώ. Ναι. Και θα τον έλεγα αντί, για, το αντί για τρία χρόνια δύο ναι. Θα σου δώσω αντί για ένα εκατομμύριο που ζητάς 850 ναι. Συν πριν πρωταθλήματος, κυπέλου συν... Θα φτάσει το εκατομμύριο. Θα το φτάσει το εκατομμύριο. Είσαι. Ναι. Θα μείνει. Σαν εταιρεία πώς κάνουν οι Αμερικάνικες εταιρείες. Θα μείνει. Ελλάδο, τι θες. Θα μείνει. Θα μείνει. Χιλιάρικα θες. Ναι. Ωραία. Μπόνους, παίζεις με μπόνους. Εγώ άμα είμαι, δηλαδή μου πεις θέλεις μπόνους. Σε δίνει κίνητρο να είσαι και καλός ρε φίλε, εννοείται. Μπόνους πωλήσεων, διαφημίσεων, ναι. Θα το πω δώσ' μου. Μπόνους ακροματικότητας, μπόνους. Δεν θέλω μισθό. Ναι. Θέλω μπόνους. Ο Μπίσερβαρ θα το πει. Θα το άμα πει. Το πει, τον κράτησα. Σωστός. Έτσι. Ναι. Έτσι, μπράβο. Έτσι γίνονται δουλειές. Έτσι. Γιατί ο Μπίσερβαρ είναι ένας παίκτης που εγώ λέω ναι. Ότι αν δεν συμφωνείς με τον ΠΑΟΚ, ποιος μου λέει δεν μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Όπως πήρε τον Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλο. Ναι. Έχει καλύτερο Ολυμπιακός από τον Μπίσερβαρ. Ναι. Έχει. Σαν ποιότητα, όχι. Ναι, με αυτό λέω. Ναι. Γιατί να πάει σε κάποιο μέσα εγωικά εχθρό μου. Σωστό. Έτσι. Σωστό, λοιπόν, σωστό. Κλείσαμε. Τσούπα Ακπουμ.
Έχουμε αποκλειστική σήμερα συνέντευξη με το Σπορ. Μόνο εμεί. Εμεί την έχουμε τη διάθεση. Διαφήμισε το προϊόν. Βέβαια, αφού πήγε ο Κωνσταντίνο ο Πετρωτό μαζί με τον Χρήστατο τον Δοβλέτογλου. Ο Δοβλέτογλου είναι αθόρυβη δύναμη κουφάλα. Πολύ καλό παιδί. Πολύ τρομερό. Είμαστε μαζί στο Ιωσολοδίνο. Ναι. Εγώ ζαρίσκω τον Δοβλέτογλου. Είναι αθόρυβη δύναμη. Ναι, ψυχούλα. Ναι. Ναι. Ωραίο ο Δοβλέτογλου, αλλά ωραίο ο Τσουμπάκου, ο οποίο μόλι τον είδε είπε τι φτέρα είναι αυτό. Ναι, ρε, τι κτίνο είναι. Είναι κτίνο. Ναι. Νομίζω ότι ποδοσφαιριστή με τα φυσικά προσόντα του Τσουμπάκου δεν έχουμε ξαναματαδεί. Το θέμα είναι αν θα μπορεί να παίξει μπαλίτσα. Καταπληκτική συνέντευξη. Πάρτε μέτρο προ σήμερα. Αξίζει έτσι τον κόπο, έτσι. Το 1-3. Αυτό θέλει έναν εγκεφαλογράφο να δούμε πού είναι το μυαλό. Δείχνει καλά στοιχεία. Δείχνει καλά στοιχεία όμω. Ναι. Αυτό δείχνει τα πιο καλά στοιχεία και από τον Ζάμπα. Ναι, και από τον Ρουάντα. Από όλου. Ναι. Γιατί και άλλο παιδί αυτό. Αυτό έχει εγκέφαλο καλύτερο. Ναι. Ναι. Ναι, δείχνει άλλη παιδεία. Αυτό το λέω. Ναι. Έχει εγκέφαλο καλύτερο. Έχει εγκέφαλο καλύτερο. Εκτός από κορμί και προσόντα και είναι τερατάκι. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος θα παίζει και περισσότερο. Λέει πολλά πράγματα για τον Λουτσέσκου. Λέει για τον Κάνιας που τον ενθαρρύνει. Και αυτό μαθαίνω για τον Κάνιας, θα το κλείσω. Ότι είναι ένας παίκτης που βοηθάει πολύ και στα αποδυτήρια και με τους παίκτες. Έχει ηγητικές κανόνες. Χρειάζονται αυτοί. Άμα έχω διοίκηση εγώ ναι. και τα λοιπά, δεν θέλω τον Κάνιας να μου κάνει στα αποδυτήρια τίποτα. Άστο το παραμύθι τώρα. Τα λεφτά να μπαίνουν γένου θες. Άστο το παραμύθι. Να μπαίνουν στην ώρα του 29. Αν έχω να μιλάει στον παίκτη, ψυχολόγο να μιλάει στον παίκτη, γκόμενα να μιλάει στον παίκτη, μάγειρα να μαγειρεύει στον παίκτη, δεν θέλω τον Κάνιας τώρα. Αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες και έχει ηγετικό ρόλο στα αποδυτήρια και βλακαμίες τώρα μεσημεριάτικα πρωί-πρωί που είναι. Λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μπορεί να παίξει και ο φίλος ο Άρντα, ο φίλος μου ο Άρντα, έτσι, γιατί τα παίξει τα φιλικά να παίξει. Παίξε. Εγώ θα τον έβαζα και με την Τζέλσι πάντως στον Μάρτα. Γιατί θα τον πουλήσεις. Πραγμάτια. Ναι. Βιτρίνα. Πάμε και σε ένα κοινωνικό θέμα. Να πάμε βέβαια. Πόσο... Πού θες να πάμε. Πόσο θα εκμεταλλευτεί ο Τσίπρας αυτή την καθαρίστρια λες. Α, έχουμε το θέμα την καθαρίστρια το οποίο έστριψε τούμπα έτσι να πούμε. Ναι. Έστριψε τούμπα γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο προκάλεσε βέβαια. Να πούμε τι έχει γίνει. Γρήγορα τι έχει γίνει. Γρήγορα τι έχει γίνει. Έκανε μια είχε πει χωρίς να έχει τελειώσει το δημοτικό, δούλευε 20 χρόνια. Σε ένα δημόσιο που δούλευε καθαρίστρια γυναίκα, έμαθαν ότι δεν έχει τελειώσει δημοτικό, την πήγαν δικαστήριο. Πώς έμαθαν. Κάποιος ρουφιάνευσε. Κάποιος Έλληνας ρουφιάνος, ναι, έμαθαν. Δηλαδή χρειάζεται να έχεις πτυχίο για να είσαι καθαρίστρια, ας πούμε. Πόσα χρόνια φυλακή έφαγε. Δεν το έχω δει. 10 χρόνια τώρα, 10 χρόνια δεν το έχω για να μην πούμε κάτι. Εδώ τώρα ξέρεις τι συμβαίνει. Δείχνουν οι δικαστές πόσο εύκολα βάζουν ποινή στο φτωχό. Εννοείται, φίλε. Και πόσο κλάουν πατάτες. Στον ισχυρό. Βέβαια. Αυτό είναι νόμος ζωής. Αυτό είναι για τους δικαστές. Καλημέρα στον Γκλόπ, το δικηγόρο που κάνει παρέα. Πίνει καφέ με τους φίλους μας, τους εφέτες εκεί στο Παρεμπιστήμιο. Α, πίνει καφεδάκι εκεί με εφέτες. Μας ακούνε. Ο Κλοπ. Καλημέρα, Κλοπ. Ναι. Καλημέρα, Κλοπ. Και στέλνει μηνύματα. Προσέξτε πώς μιλάει για τη δικιά σου. Αυτό σου λέω. Ναι, ναι, πρόσεχε πώς θα. Ναι. Γιατί να μην. Να προσέχουμε να είμαστε μετρημένοι, ρε παιδί. Γιατί είμαστε φτωχοί. Αν ήμασταν πλούσιοι, θα προσέγαμε. Όχι. Όχι. Κοίταξε, έχουμε και δημόσιο λόγο, ρε φίλε. Έχουμε το μικρόφωνο. Τώρα πειράζουμε πράγματα, καταστάσεις. Δηλαδή, αν πέραμε 40.000 το μήνα όπως έπαιρνε ο Τλάγκας, θα προσέγαμε. Όχι. Κατάλαβε τι γίνεται. Με 7 ζάχαρο. 40.000 το μήνα. Αλλά... Έλα ρε φίλε. Του αδρώνει του πέσαν τα. Οι έλα ρε φίλε 40.000. Κατάλαβες τι γίνεται. Να άνοιξε ο δρόμος με τα 40.000 του τράγκα ρε και φίλε. Και φαντάζεσαι τώρα. Ναι, δεν μα βρίζει, κάνει ράντ, σου λέει 40 το μήνα. Το χρόνο παίρνω σαν παίρνω Λεβέκ. Που αυτό είναι που μήπως αβίδεις μια μέρα. Ναι. Μαζί που ήμασταν. Ναι, ναι, μαζί ήμασταν. Εγώ με λέει τρελό. Ναι. Και άμα θέλω λέει το κλείνω το μικρόφωνο. Μα το είπε, μας το είπε. Και το κλειδώνω. Δεν θα το ανοίξω ξανά. Τι είπα εγώ όμως μπροστά εκεί. Η τρέλα σου δεν μετράει γιατί είσαι δισεκατομμύρια. Εγώ που είμαι απένταρο είμαι πιο πολύ τρελό από σένα να πούμε. Ήταν η πιο εύστοχη απάντηση που έχει δώσει. Με τα λεφτά που έχει σιγά και που είσαι τρελό. Καλά κάνει και είσαι τρελό. Αλλά είσαι τρελό. Εκτός ασφαλούς. Ναι, δηλαδή τρελός με τα λεφτά που έχει συμβάσει Σαββίδη είναι πάνε, ξέρω εγώ, κάνε με κάτι στο πλανήτη Άρη, ρε παιδί. Μου κάνε μια τρέλα εκεί. Εντάξει. Ναι, που θα ξεφύγει από τα γήινα δεδομένα. Ναι. Εδώ με τόσα δισεκατομμύρια μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι γουστάρει κάτι. Ναι. Εμείς τι να κάνουμε, τι να με 3,60. Ναι. Οι φουκαράδες. Οπότε 3,60 καθαρίστρια, 10 χρόνια φυλακή. Ναι. 90 εκατομμύρια κοντομήνα, 6 κοντομήνα. 6 κοντομήνα, σωστά. Αυτό όμως τι σημαίνει. Ότι θα το εκμεταλλευτεί αυτός ο Τσίπρας ο κομμουνιστής που έχει φέρει καπιταλισμό φουλ στην Ελλάδα. Έφερε. Και θα την πιάσει την καθαρίστρια. Θα τη βγάλει έξω. Θα τη βγάλει έξω. Την έχει ήδη βγάλει έξω. Άκου τώρα, άκου τώρα. Θα τη δώσει και τη δουλίτσα. Και θα περάσουν αυτοί οι νοτοπούλοι να πούμε που είναι γάτα με λουστρίνια ψιψίνα να πούμε. Έχει ναι. καλά στελέχη ο Τσίπρας. Ναι, ναι. Και αυτός αυτή... πάνω σου τη υγεία, πώ το λένε. Ο Μπολάκης. Ο Μπολάκης. Ναι. Θα βγει αυτή η ψιψίνα η νοτοπούλου. Μια ουβρεγατούλα να πούμε. Ναι, ναι. Και θα το εκμεταλλευτεί το θέμα. Και ορφανώς θα χτίζει μάγουλα με τον. Πώς το λένε τον άλλο να. Με τον Ψωμιάδη. Με τον Καλαφιάδη και τον Ψωμιάδη. Ναι. Και από το πάγο στη ζώνη, από το παντελόνι, θα θέλει τρεις τρύπες ακόμα. Καλά, για άλλη μια φορά που αποδεικνύεται ότι είμαστε όλοι ρατσιστές στον φτωχό. Α,
Δικαιώνει τον Αυτόπουλο εδώ. Είναι πραγματικότητα αυτή. Δικαστές εμείς. Είμαστε ρατσιστές στο φτωχό. Ραδιόφωνα, δημοσιογράφοι, όλοι στο φτωχό είμαστε ρατσιστές. Λοιπόν, τελείωσε. Ανακαλύψτε την Wheat Vision. Μάλιστα. Το πιο απλό και γρήγορο τρόπο για να απολαύσετε το νέο Νάρκος Μέξικο μόνο στο Netflix. Τα 10 επεισόδια της νέα διαθέσιμα στο Netflix και μέσα από την Wheat Vision. Ενώ, εάν μπείτε και στο κανάλι της Wheat στο YouTube, θα βρείτε αποκλειστικό υλικό με τους πρωταγωνιστές του νέου Νάρκος Μέξικο. Αυτή είναι η Wheat Vision, ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος για να έχετε πρόσβαση στις αγαπημένες σειρές και ταινίες του Netflix. Είμαστε ακριβώς 9, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με συνέχεια στην ενημέρωση από την αγωνιστική που θα βρούμε μπροστά μας και βεβαίως με γραμμούλες επικοινωνία μαζί σας. Καφεδάκι Κωνσταντίνε, φαγητό, τσιγάρα, μπουγάτσες, ό,τι τραβάει ψυχούλα σου, όλα με ένα pit stop, φίλες και φίλοι, εκεί απ' έξω στην καντίνα, pit stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα, άπεχτα, σε τρία σημεία της πόλης, Παλαιού Σταθμού 36, Πόντου 56 Λαχαναγορά και Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Θα πάμε να φάμε, να πιούμε, θα δώσει και τα ψηλά. Τα ψηλά. Και τα ψηλά θα δώσουμε. Θα μάζεψες μπαγάσα, έτσι. Θα μάζεψες τσούκου 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 τσούκου. Μισό λεπτό, δεν τη γλιτώνεις. Γιατί ρε φίλε. Γλου 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 γλου. Τελείωνε ρε, πάνε στα γλου γλου γλου. Δεν την γλιτώνουμε. Έχουμε γαλοπούλα φίλε. Μια προσφορά από την αγορά κρεάτων Χατζαγγελίδης Φιλιππούπολεως 81. Αμπελόκηπη και πολύ Καστροκυλκής Μεγάλο Αλεξάνδρου 96. 5 λεπτάκια έχετε. Φορτσάρετε τώρα μόνο στα 390 συγγραμματεία για να μπείτε στη διαδικασία κλήρωσης για την γαλοπούλα. Θυμίζουμε, δίνουμε και 2 εισιτήρια για το ΠΑΟ Ξάνθη. Γράφετε Α2 και ενώ ΠΑΟ και ενώ ονοματεπώνυμο. Πόσα στείλανε, Κουλιανέ? Δεν ξέρω, δεν ρώτησα. Τι δεν ρώτησα. Ρώτησα έξω γραμματεία. Ναι, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε κούτρα κλήρωση εμείς εδώ. Με τίποτα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τελείωσαν τα μπερκέτια φίλε. Τελείωσαν. Μάλιστα. Να πεις να καβατζώσω κανένα φίλο, κανένα φίλο. Καμιά δημόσια σχέση και ναι, τα λοιπά. Τίποτα. Ναι, ναι. Όλα τα ελέγχουν απάνω. Φίλοι σου. Μπράβο. Πώς θα λένε, μάρκετινγκ, ιστορίες από εδώ. Στο 54-344 ανοίγουμε γραμμές. Τα 30 θα είναι δικά σας. Ήθελα να σου δείξω λίγο τι έγινε και στην προπόνηση της Μπόκα. Δεν με ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει, γιατί είναι κοινωνικό φαινόμενο. Μαζεύτηκαν 50.000 κόσμος. Τι είναι αυτή, τι καταγωγή? Μπόκα. Ναι, τι καταγωγή? Αργεντινή. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ναι, Μπόκα River. Τι είναι? Έχουμε το τελικό του αιώνα, όπως ναι, τον χαρακτηρίσουν οι Αργεντίνοι. Ναι, ναι. Παίζει τελικό Κόπα Λιμπερταδόρες Μπόκα River. Θα σκοτωθούν. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Πάντως είχαν 50.000 κόσμος στην προπόνηση. Υπανάπτυκτη. Είναι λίγο πίσω, ναι. Είναι λίγο πίσω και έχουν μείνει στην Αιγύπτου. Όποιο λαό είναι απολύτιστο, γεμίζει γήπεδα, ρε φίλε. Πώς θα γίνει? Καλά, και οι πολιτισμένοι γεμίζουν. Γερμανοί δηλαδή που έχουν 99% πληρότητα είναι απολύτιστοι. Όχι. Πολιτισμένοι είναι. Και ο Χίτλερ πολιτισμένο ήταν. Καλά, δεν ξέρω. Ναι. Ο Χίτλερ δεν νομίζω να ήταν. Παρέ, δεν νομίζω. Μεγαλέξατε, σκοτώναν ναι, κόσμο. Δεν νομίζω να ήταν ναι, πολιτισμένο. Πάντως η Μπόκα είχε χθες 50.000 εν όψη του δεύτερου τελικού που θα γίνει στο Μονουμέντα. Η δεκαετία του 60 και αρχές 70. Ναι, ναι. Η προπόνηση του ΠΑΟ και του Άρη είχε 5-6.000 κόσμο. Και το 2010 είχε 15 και 20.000. Τι μου λέει για την Μπόκα Τζούνιος? Εντάξει. Εντάξει, τώρα μιλάμε για 50.000 κόσμο. Πόσο κόσμο έχει η Αργεντινή εκεί? Συνολικά σαν χώρα. Σαν πόλη αυτή εκεί πώς έχει. Το Buenos Aires. Ναι. Μεγάλο είναι το Buenos Aires. Αναλογία με τη Θεσσαλονίκη, ποιοι είναι πιο κανίβαλοι? Εμείς για η Μπόκα Τζούνιος. Το ίδιο είμαστε. Πιο απολύτιστοι. Το ίδιο είμαστε, πιο παθιασμένοι με την ομάδα μου. Είμαστε παθιάδες ναι, κι εμείς. Ναι. Είμαστε παθιάδες. Τώρα είστε του ίντερνετ εσείς. Πάμε στο δεν νομίζουμε ότι ίντερνετ. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Έλα να καλημερίσουμε τον κόσμο. Να θωωθεί η καθαρίστρα. 100% ούτως ή άλλως η καθαρίστρα έπρεπε να έχει αθωωθεί. Δηλαδή τι χρειάζεται, έχεις πτυχίο πανεπιστημίου για να σκαθαρίσεις σκάλες. Σε παρακαλώ. Εγώ λέω φίλε το φτωχό, φυλακή κατευθείαν. Αυτό γίνεται. Έξω κοντομινάς. Έξω κοντομινάς, έξω όλοι όσοι έχουν λεφτά, όσοι χρεώνουν τη χώρα. Μέσα και μέσα αυτός που οποίος παίρνει ένα μωροκαματάκι. Να γίνει μεγάλος καρχαρίας. Να γίνει μεγάλος καρχαρίας. Ναι, αλλά η ζωή είναι φίλε, είναι άδικη, δεν είναι έτσι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Πάμε. 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 Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, παλικάρια. Καλώς ήρθατε. Δυστυχώς ο Κώστας έχει δίκιο. Γιατί παρόμοια περίπτωση υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης αθώθηκε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δυστυχώς υπάρχουν 2 μέτρα 2 σταθμά. Όχι. Το κακό είναι αυτό το θέμα τώρα. Μα είναι φτωχός ο άλλος. Πώς, αφού υπάρχουν, δεν έγινε. Φίλε, οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Αυτό είναι το θέμα. Φτωχός ναι, και πλούσιοι. Όχι μόνο οι φτωχοί και οι πλούσιοι και οι έχοντες κάποια προνομιακή θέση. Φίλε, αυτό το περνάμε και εμείς και στους δικαστές και στους δημοσιογράφους και σε όλους. Ναι. Και στους διευθυντές. Άμα έρθει ένας να ζητήσει την κόρη μας απένταρος ή έρθει ένας πάμπλουτος, πού να τη δώσουμε? Πού δίναν οι μαμάδες μας και οι γιαγιάδες μας? Παλιά στους πλούσιους. Ναι. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Μα και εμείς το ίδιο κάνουμε ρε παιδιά. Γιατί κατηγορούμε τους δικαστάς, τους δημοσιογράφους? Δεν το κάνουν όλοι.
Τι θα δώσω, είναι, δηλαδή, θα άκουσε με λίγο, άκουσε πήρε, με λίγο. Πήρε, λέει, πήρε παιδί από καλή οικογένεια. Άκουσε το με καλή, λίγο. Στάσου λίγο, το καλή οικογένεια τι σημαίνει, έχει λεφτά. Άκουσε με, εσύ δηλαδή θα δώσει την Ευγενούλα που τόσο αγαπάς σε έναν κάφρο πλούσιο ή σε έναν κανονικό άνθρωπο καλό που ξέρει ότι δεν αγαπάει χωρίς θα... πολλά λεφτά. Ρε, εσύ, δεν ισχύει για όλους αυτό το που λες. Τι άστε, άστε, θα δώσεις την κόρη σου να παντρευτεί ένα πλούσιο κάφρο. Όχι, δεν θα το δώσεις. Όποιο γουστάρει θα παντρευτεί. Ναι, έλα φίλε. Ναι, 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 να μιλήσω φίλε. Τι είναι, μαρμελάδα να τη δώσω. Ανέβρεσε ότι δίδα σου σε πλούσιο πάντοτε. Με αποκαλεί οικογένεια, έχει λεφτά. Τώρα λοιπόν που είναι μέσα η καθαρίστρια, καλά να πάθει και είναι μέσα. Και καλά, είναι, και καλά είναι εξοκοντομινές με 90 εκατομμύρια. Έλα φίλε, έλα φίλε. Κώστα, επειδή δεν ξέρεις. Ναι, έλα να μιλήσουμε. Το δικαιολογητικό της απόφασης στο θέμα της πλαστογραφίας αθωώθηκε η καθαρίστρια. Ναι. Όταν αθωώνεται στο θέμα της πλαστογραφίας δεν μπορεί να επιβαλεί τέτοια ποινή εξοδοτική για το υπόλοιπο. Ναι. Ρε, δηλαδή, είναι φτωχή η καθαρίστρια. Εξπακούεται. Τελείωσε, πάμε επόμενη γραμμή. Αναπηρία. Πάμε επόμενη γραμμή, έχει τον κούγια δικηγόρο. Ναι. Έχει δύο παιδιά και άτομο σύζυγο με αναπηρία. Δεν μας νοιάζουν τα παιδιά το κράτος. Όχι, δεν τον νοιάζει. Ούτε το δικαστή. Τι είναι ο δικαστής, ναι. Φιλάνθρωπος. Έχει παιδιά, λέει. Άλλο το να έχεις για πάντα την κόρη σου και να τη δώσεις ένα πλούσιο και άλλο ο δικαστής ο οποίος περιμένεις, αμή τι άλλο, να υπάρχει μια φυσιολογική. Δεν περιμένω, πάμε επόμενη γραμμή. Ο δικαστής λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο της φύσης. Α, σύμφωνα με τον νόμο της φύσης. Τι αν τον κάνω εγώ τον δικαστή. Νόμιζα σύμφωνα με τα καταστατικά, με τους νόμους και αυτά, ναι. Τι αν τον κάνω εγώ τον δικαστή τώρα, κριτική. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Άμα έχεις καλό δικηγόρο, μια χαρά την πούμε. Να έχετε λεφτά, ρε, να κάνετε αμάχες. Άμα δεν έχετε καθίστε χρόνια. Κοινωνικός ρατσισμός, πλούσιος με φτωχός. Έλα, έλα. Και εσύ πλούσιος, εσύ και παίρνεις πρωτάθλημα. Άμα είσαι φτωχός, τέταρτος έβγαινες κι εσύ. Ναι. Και έκλαιγες. Α, με κλέβουνε! Ναι, τώρα όμως κλαίνε και άλλοι πλούσιοι από κάτω. Είσαι κλαίνε. Α, είναι πιο πλούσιος, ε. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Παοξής. Έλα, Παοξή μου. Από χτες που είδα το μάτς Ηρακλής Απόλλων Λάρισας, μου γεννήθηκε ένα παράπονο. Ναι, βέβαια. Γιατί ρε, παιδιά, εγώ στην ομάδα μου δεν έχω ένα αντίστοιχο Μαρκολίνο, ένα αντίστοιχο Λουκάου. Δηλαδή. Ο Απόλλων Λάρισας έχει καλύτερο σκάουτινγκ από το ΠΑΟΚ. Ναι, κύριε, έχει καλύτερο. Προφανώς έχει, φίλε, κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται. Είναι, όχι, έχει καλύτερο σκάουτινγκ. Έχουν βαθύνει στο ποδόσφαιρο. Είτε είναι ο διοκτήτης, είναι κάποιος τεχνικός διευθυντής. Έχει καλύτερο. Άστε, μην το κάνεις. Και έχει καλύτερο, ναι. Έχει καλύτερο. Ποιο έργο τέλος έχει καλύτερο. Λοιπόν, και καλύτερους προπονητές έχουν. Εγώ ξέρετε ποιους θα κρατούσα στον ΠΑΟΚ. Θα κρατούσα τον Πασχαλάκη Δεκαρίσιο. Ναι. Θα κρατούσα τον Βαρέλα Δεκαρίσιο. Ναι. Το και όλους τους υπόλοιπους. Μπίσεσβαρ θα τον κρατούσα για backup, ναι. Πρίγιοβιτς για backup, όλους και οι υπόλοιποι δρόμο. Καλά τώρα, τράβηξες το Σεντόνι πολύ. Πρίγιοβιτς για backup, τώρα. Δεν γίνεται να τον έχεις τον Πρίγιοβιτς για backup. Άσε τώρα έχεις υπερβολή να όταν πούμε. Όταν είναι ο καλύτερος σέντερ φορ του πρωταθλήματος, μακράν του Δευτέρου, να τον έχεις backup εσύ, ποιος είσαι ρε φίλε. Ναι, να σε φέρω με τον Αζάρ, να σε φέρω. Α, με τον... μόνο έτσι, ναι, μόνο έτσι, ναι. Ναι. Πάμε, ναι. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα, έλα, ναι. Έλα, καλημέρα. Ω, καλός ο Βασίλης. Λοιπόν, Κώστα, λοιπόν, βρήκα την τιμωρία για το ρουφιάνο της καθαρίστριας. Ναι. Γιατί ήταν ρουφιάνος, Κώστα, 100%. Έλα, 100%. Δεν θα το έκανε αυτό ο Γρηγόρης. Λοιπόν, άκουδο, ο ρουφιάνος της καθαρίστριας θα τιμωρηθεί ως εξής. Θα βγει για ποτάκι ένα βράδυ με αυτόν που ξηγήθηκε τον ταξιδέ. Έτσι, λοιπόν, τον τελειώνω. Γιατί αυτός έκανε κακία, θα σε βγάλω για ποτάκι εσένα. Και θα σου εξηγήσω το όνειρο, ρε Ρουφιάνε, που ξηγήθηκε σε αυτή τη γυναίκα, έτσι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ναι, το ναι, εδώ δεν κατηγορείται κανένας, ούτε κοινωνία, κατηγορείται ο Ρουφιάνος. Ναι. Ο Ρουφιάνος. Πάει. Ο Ρουφιάνος κατηγορείται για τη Ρουφιανιά και η κοινωνία θα πρέπει να κατηγορηθεί για τη στάση της όμως. Ποτάκι με τον ηθοποιό για να τελειώνουμε. Εσύ πάρε το προτάσμα τώρα με την αστυνομία. Ποια αστυνομία είναι, Κωνσταντίνε. Μέχρι από την Τούμπα πέφτει τα κουμπουριές και δεν έχουν τίποτα. Αν είναι να μην το πάρω εγώ, ποιος θα το πάρει, Κωνσταντίνε. Εσύ πρέπει να το πάρεις. Α, μπράβο. Πάει. Εσύ λοιπόν, εχθές του Ηρακλή φοράγανε στο μάτι και τι έγινε. Τσαρούχια φοράγανε χθες. Του Ηρακλή. Ναι, του Ηρακλή με τους άλλους, τσαρούχια. Ναι, γιατί οι άλλοι Βραζιλιάνοι εκεί της, του Απόλλων Λάρισα σκεντούσαν στο κουμπί. Όταν τα μάτς τελειώνουν στο 60, ο Ηρακλής θα ήταν πρωταθλητής. Έτσι. Τα κάνουμε λίγο μικρά, τα κάνουμε λίγο συμμαζεμένα τα μάτς. 2-30 λεπτά, ναι. Ποιοι οικονόμησαν να πάτε στο αεροδρόμιο, φεύγουν διακοπές αυτοί που οικονόμησαν από το 4-3. Πάτε στο αεροδρόμιο. Φύγε, ρεπόρτερ, άκου να δει στο αεροδρόμιο, λέει, είναι ήδη. Πάντως από τη στιγμή που πήγε ο κύριος Ηλίας Θεοδωρίδης στον Ηρακλή, η ομάδα
ομάδα έχει ένα suspense για να είμαι ειλικρινής. Ένα suspense με την κακή την έννοια όμως, ναι. Όχι με την καλή. Αλλά και με το Μωροφορίδη θα είχε suspense, αλλά εκεί μαζευτήκαν δύο. Ναι. Οπότε. Ένα από τους πρέπει να την κάνει. Πρέπει να φύγει. Ναι, πρέπει να την κάνει. Δεν μπορεί να έχει ομορφιές και με τους δυο, δηλαδή πώς θα γίνει. Δηλαδή. Χαλάει μαγιά με δύο. Είναι σαν να παίζει Καρέζη και Βουγιουκλάκη στο ίδιο έργο. Τι είδατε ποτέ ρε, την Καρέζη και τη Βουγιουκλάκη να παίζουν στο ίδιο έργο. Ποτέ. Καλημέρα φίλε. Ήταν φίλες. Άντε λα μην. Ποιες φίλες, ας παίξουνε μαζί αφού ήταν φίλες. Αφού παίξουνε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Την εκλεκτή κυρία. Κωστή, γιατί θέλεις να είσαι κακός, ενώ είσαι στην ψυχή πολύ καλός, εγώ σε ψυχολόγησα. Σε έπιασε κυρία Δώρα. Γιατί το λέτε αυτό κυρία Δώρα. Φτωχιά ήταν, πήγε να δουλέψει και έκανε ένα σφάλμα και είπε ότι λύσω. Ο φτωχός άμα κάνει σφάλμα θα πάει φυλακή. Ο πλούσιος θα γλιτώσει, αυτό λέμε, αυτή είναι η... Παιδιά, δεν είχε τον Κούγια να κάνει μισό εκατομμύριο στην άκρη να τον πληρώσει τον κύριο Κούγια να έχει καλή νομική υπόσταση από πίσω. Έτσι είναι. Ο φτωχός. Είσαι καλός, γιατί κατηγοράς. Δεν κατηγοράω. Εγώ λέω πώς είναι τα πράγματα. Δεν κατηγοράω. Λέω ο φτωχός θα πάει φυλακή. Είναι δεδομένο. Κλέψε, κανένα δεν μπήκε μέσα. Δεν μπαίνει ο πλούσιος μέσα. Κοίταξε κυρία Δώρα. Άμα κλέψω ένα κασετόφωνο θα με βάλουν στη φυλακή. Άμα κλέψω 90 εκατομμύρια δεν θα με βάλουν στη φυλακή, θα μου δώσουν και παράσημο. Άρα, άμα να κλέψετε, να είστε μάγκες να κλέβετε πολλά. Ναι, όχι λίγα παιδιά, λέει ο Κωνσταντίνος. Αν είναι να κάνετε αυτή την πράξη. Αν πήγαινα εγώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης και έκλεβα το ταμείο 1000 ευρώ, ναι. Θα με βάζαν μέσα. Αν σου έκανα 10 εκατομμύρια, θα βρει και ένα γιατρό, θα με έβγαζε ότι είμαι. Γιώτα 5? Από ράμπο, γιώτα 5 θα με έκανε. Πάει, τελείωσε. Άρρωστο είναι, βγήκε έξω. Ναι. Έκλεψε και εκείνος ήταν και αθλητής, δεν τρέπεται. Να μπαίνουν και αυτοί που κλέψαν πολλά. Να, Παπαντονίου. Το σημείτι των Αλλήνων. Τους μαζεύει τώρα έναν έναν ο ΣΥΡΙΖΑΣ, έτσι. Μη σου πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει αυτή την ψηψίνα την Οτοπούλου και θα πει: ορίστε κύριε, βάλαμε τον, μέσα τον Παπαντονίου και αφήσαμε την καθαρίστρια έξω. Και να η ψήφια από εδώ, και να τα παστελιά, και να τα ξερολούκουμα. Ρε σας λέω, αυτοί οι κομμουνιστές είναι διαόλου κάλτσα. Ανάθεμά τους ψήφους που είμαστε κάτω κόμματα και δεν είμαστε ενωμένοι και η Ελλάδα χάθηκε. Κυρία Δώρα μου, να είσαι καλά κορίτσι μου, καλημέρα. Καλημέρα κοριτσάρα μου. Πάμε ψηψίνε, πάμε, έλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πω λίγο και εγώ την άποψή μου για αυτό το θέμα με την καθαρίστρια. Βεβαίως. Βέβαια, το πεις. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι να αθωωθεί η καθαρίστρια, γιατί και αυτό λάθος θα είναι. Μάλιστα. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Καταρχήν η καθαρίστρια τώρα προφανώς έχει κάνει πλαστογραφία. 100% όπως έκανε εγώ στο διαγώνισμα. Οπότε κάποιος άλλος ο οποίος την είχε ανάγκη αυτή τη θέση. Για τον τριφτού διαρχέα. Ναι, ναι, το θέτει σωστά ο φίλος. Ναι. Ότι έχασε τη θέση κάποιος άλλος που επίσης την είχε ανάγκη εκείνη την περίοδο. Προφανώς την είχε ανάγκη, ναι. Γιατί για να πας για καθαρίστρια τώρα ανάγκη θα έχεις. Δεν θα είσαι κανένα. Συμφωνούμε. Έλα ρε φίλε να σου πω και κάτι όμως. Με συγχωρείς. Περίεργα σου πω. Για να μπει στο δημόσιο πρέπει να είσαι κατά 70% ζαβός. Τώρα στην καθαρίστρια, τέλος πάντων. Έχεις δίκιο όμως αυτό. Έχει δίκιο. Όχι, έχει δίκιο, όχι. Ναι. Εγώ προσπαθώ τώρα να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα της κοινωνίας. Ναι. Το πρόβλημα της κοινωνίας, ναι. Είναι όχι να ζητάμε, ας πούμε, να αθωθεί η καθαρίστρια. Ναι, αλλά. Να ζητάμε να την πληρώνουν και αυτοί που έχουν φράγκα. Ναι, τώρα πολλά ζητάμε. Δεν γίνεται αυτό όμως, το βλέπεις όχι, γίνεται. Όχι. Δεν με κατάλαβες. Να μην, λέω σαν άνθρωποι, να μην κάνουμε εμείς το. Ωραία. Τώρα δηλαδή, σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εσύ είσαι θαυμαστής του Κοντομινά ή της καθαρίστριας. Καθαρίστρια. Εγώ με τον Κοντομίνα, πώς θα γίνει. Πας με τους δυνατούς. Πώς θα. Πας με τους πλούσιους. Κάτσε ρε φίλε, καπόμενη. Γιατί είσαι ρατσιστής και δεν πας με την καθαρίστρια. Εγώ είμαι καπιταλιστής. Δηλαδή θέλω και ο πλούσιος να τιμωρείται, αλλά και ο φτωχός που έκανε την κίνηση. Πολλά θες φίλε. Ισονομία θες για όλους ανεξαρτήτως. Πάνε ζήσεις σε ένα άλλο πλανήτη. Εκτός γαλαξιακού ζητήματος. Μπορεί αυτό να γίνεται σε άλλο πλανήτη, αλλά εγώ αυτό επιθυμώ. Φίλε, και εγώ το ίδιο έλεγα, τι ηλικία έχεις. 35. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε μεγάλη ηλικία. Και εγώ κάποια στιγμή ήμουν πολύ ρομαντικός, είδα ότι δεν γίνεται να αλλάξουμε έτσι. Εγώ και σε άλλο πλανήτη την κοινωνία μας. Όχι να αλλάξεις, δεν λέω να αλλάξεις. Ναι. Λέω προσωπικά εγώ αυτό που πιστεύω εγώ. Αυτό είναι το σωστό! Αυτό είναι το σωστό, δεν το συζητάμε. Τι να αλλάξεις. Εντάξει. Να υπάρχει ισονομία για όλους ανεξαρτήτως κοινωνικού στρώματος. Όχι μωρέ λόγια σαν χλαμάρες τώρα του Κουλιανού. Ισονομία. Δεν υπάρχει ισονομία. Αυτό που λέει, επειδή έχεις αυτό στο μυαλό σου. Ναι. Δεν αυτό είναι στη γη επάνω. Θα το δεχτείτε ναι ή όχι. Λες καπιταλισμός, το μεγάλο ψάρι χρόνο του πιο μικρό. Τέλειωσε, όσο έκανε ο Ονειροπολής και βλέπεις τα φεγγάρια, πάει τελείωσε. Έχει εκπαιδευτεί σε αυτή την αστυνομία. Έτσι. Να εκπαιδευτείς και εσύ. Πάμε επόμενο. Καλημέρα, επόμενος. Ο φτωχός και ο πλούσιος ήταν το ίδιο. Έλα φιλέ. Σαν χλαμάρες τώρα. Μπορεί να πάρει ένα τρόμητο στο πρωτάθλημα. Ο Ραπτόπουλος είναι πολύ αυταρχικός. Είναι πολύ κακός. Και εύχομαι να μην του συμβεί αυτά που συμβαίνει στην καθαρίστρια. Μου έχει συμβεί ρε φίλε. Επειδή ήμουν καθαρίστρια κι εγώ. Μιλάς εκ του ασφαλούς. Βρε καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Σαν καθαρίστρια την έχω πληρώσει κι εγώ.
Σου λέω είναι το φυσιολογικό αυτό. Τι όταν του σύμφι του Ραπτόπουλου. Ο Ραπτόπουλος εκτός κοινωνίας είναι, ρε. Ο Ραπτόπουλος είναι φροντολόγος με εκεί που δεν πάει. Μιλάει εκ του ασφαλού. Το καταλαβαίνει το θέστο. Εσύ δεν είσαι, ρε, συμφεροντολόγος. Το συμφέρον του αλλού. Κοιτάζει, είναι κουρουμπαγλά να πούμε. Είσαι εγκλειώδης. Καλά κάνω, ρε. Παρά, α, δεν πεδώ, ρε, τα γάρι. Μη. Καλημέρα, επόμενο. Κάνανε οι δικοί σας πίπες στο Πασόκ για να μπουν στο αυτό. Magic Life, σε αυτό Ραπτόπουλος, τα γάρι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Ναι, ναι. Θα μαζευτείτε οι κομμουνιστές τώρα για την καθαρίστρια και ο αρχηγός των κομμουνιστών είναι με τον Τραμπ και την αποστηρία την κόμμενα του Τραμπ, ρε. Τα έχετε βρει με τον Τραμπ, τα έχει βρει με τη Γερμανία, τα έχει βρει με τα μνημόνια και Ραπτόπουλος είναι εγκλειώδης. Πασοκορουφιάνε. Μη. Καλημέρα. Έλα, φίλε, έλα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα, καρδιτσάρα. Να τριτσάρα, οριτσάρα, μάλιστα. Λοιπόν, μην ξανααναφέρει τώρα για κομμουνιστέ και παιδιά. Να ξέρει ότι αυτή δεν είναι. Δεν είναι. Για λατζή, δεν είναι κομμουνιστέ. Ανέβα πάνω στην εξουσία, ρε καρδιτσάρα, να γίνει εσύ. Είναι δύσκολο να ανέβει. Καρδιτσάρα έχει το Περτούλι, έχει εκεί ωραία μέρα, έχει ωραίο φαγητό. Περτούλι είναι σαν τρίκαλα. Δεν σαν τρίκαλα, σωστά, σωστά. Ναι, στα άγραφα. Και λίμνη Παπάγου. Α, μπράβο, ναι. Δεν μου λε, καρδιτσάρα, πώ λέγεται και ο σύνδεσμό σα, οι φανατικοί, πώ σου λένε. Παναθηναϊκός. Ultras Gate 3. Ultras, μάλιστα. Ultras Gate 3. Αλλά είσαι Παναθηναϊκός όμως. Ναι. Α, μάλιστα. Καρδιτσάρα Παναθηναϊκός. Και Παναθηναϊκός, τι να κάνουμε. Έχουμε, είπαμε, σαν τη Γιάννα Κανέλη είσαι. Με την ομάδα των εφοπλιστών. Άκου να σου πω λίγο, αν και συμφωνώ, εσύ βέβαια είσαι λίγο χυμάρος. Γενικά είναι αυτό που λες, ότι είναι το δίκαιο του ισχυρού. Η δικαιοσύνη. Ρε, δεν το επικροτώ. Λέω ότι αυτό επικρατεί. Θα τα αλλάξω εγώ. Δεν το κατάλαβε προηγούμενο φίλο. Αυτό λέω εσύ. Δεν είπε ότι είναι το σωστό αυτό που γίνεται. Λέει ότι δεν αλλάζει. Έτσι είναι η κοινωνία μας. Από παλιά, όχι τώρα. Αυτό λέω. Από παλαιολιθική εποχή. Αλλά πιο δυνατό επιβιώνεται. Άλλο ο Παοξή από το Κορδελιό, άλλα κατάλαβε να πούμε. Ναι, έτσι. Στην ουσία και στη βάση συμφωνώ. Τώρα να βάλω δύο άλλε πλευρέ στην κουβέντα. Υπάρχουν. Υπάρχει το κοινό περί δικαίου αίσθημα και υπάρχει και η αρχή της αναλογικότητας στη δικαιοσύνη. Αυτό νομίζω πειράζει στην περίπτωση καθαρίστρες. Τι σημαίνει η αρχή της αναλογικότητας, ότι πρέπει αυτό που λέτε να μην πληρώνει παραπάνω ένας αδύναμος και με τους κανόνες και με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Για να σου δώσω, έτσι λέει. Αλλά επειδή το ζήσαμε, μπαίνει μέσα το ζώο στη μαρμίτα. Κάτσε λίγο να τελειώσει κάτω από αυτά τα πούμε, μην είμαστε. Ο Παγκυπογόπουλος ή ο Τσοχατζόπουλος καλά κάνουν και καταδικάζονται. Αλλά και να φάνε ισόβια για να ξεπληθεί το σύστημα όλο και να μην πάει άλλος φυλακή, είναι και αυτό ανθρωποφαγία. Ναι. Αντίστοιχα, και η καθαρίστρια η οποία τρώει 10 χρόνια γιατί έβγαλε 5η δημοτική και όχι 6η δημοτικού και επομένως δεν επηρεάζει αν θα κρατήσει τη σκούπα διαφορετικά, την ηλεκτρική, μάλιστα, την κανονική. Δεν είναι δυνατόν, γι' αυτό νομίζω επανεξετάζει την υπόθεση εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από ό,τι διάβασα χθες το βράδυ και μπορεί να γίνει ανέρεση τελικά. Γιατί προς ανέρεση να... πάει το θέμα, προς ανέρεση, ναι. Να είσαι καλά, γιατί δεν έχει βγάλει την έκτη δημοτικού και έχει βγάλει την πέμπτη. Ναι, να είσαι καλά, φίλε. Δευτερόλεπτα. Ναι, δευτερόλεπτα. Μπαίνεις δώες στη μαρμίτα. Μπαίνει μια γκόμενα, ναι. Γκομενάρα. Καλή. Ναι. Με ένα τύπο, εντάξει. Μέτριο. Εντάξει, καλό ήταν. Ναι. Είναι και ακροατής μας. Ναι. Ο άνθρωπος. Καλημέρα στις ΝΟΕ. Ναι. Κάποια σε δύο αποδείξεις φαίνεται δεν χτυπήθηκαν όπως έπρεπε και τα λοιπά. Λέει ο κοντός. Λέει μάμα, όχι ψιλοπράγματα δεν είναι τίποτα. Λέει τι θες τώρα ρε βλάκα τρελό. Μου λέω γράψτε μας, λέω τι κάναμε. Λέει ο κοντός δεν θα το πεις τίποτα. Τι θα το πω, αφού είσαι αδύναμος. Ούτε Μαρτίνι για την κόμενα δεν έχεις να κεράσεις. Ούτε Μαρτίνι δεν έχεις. Χατζινάκος ήταν. Ναι, ναι. Μαρτίνι έχεις του λέω. Λέει ασούμε. Ασούμε ποιος παράσχος. Τι ασούμε. Οι νόμοι στην Ελλάδα είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Τι ασούμε ρε. Πιάνει τα μικρά τα εντομάκια τα φτωχά. Καλά. Και τα μεγάλα τρυπάνε και φεύγουν. Έτσι, καπιταλισμό. Αυτό είναι η νόμιση Ελλάδα. Αλλάξτε. Ιστός είναι. Έτσι. Αλλάξτε τους. Να τους αλλάξουμε, λες. Λοιπόν, αλλάξτε εμείς δεν αλλάζουμε Κώστα Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι εδώ Κέρβερος. Και ετοιμάζεται και... για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με κουβεντούλα. Τα κοινωνικά θέματα σας αρέσουν και θα βάζουμε και αυτά στην εξήγηση. Πάμε τον άλλο να πει τη συζήτηση, θα τελειώνει. Τον Λαϊτάν. Πάμε. Το νέο Xiaomi Mi 8 Lite, φίλες και φίλοι, βρίσκεται πλέον στα καταστήματα WIND. Είναι το νέο smartphone της οικογένειας Mi 8. Εστιάζει στο υπέροχο design και στο camera experience με δύο νέα χρώματα, το Dream Blue
και το Deep Space Grey. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας ένα κατάστημα Wind και αποκτήστε ακόμα πιο οικονομικά με τη νέα περιουσία επιστροφής και ανακύκλωσης κινητών Bring to Save και με 24 άτοκες δόσεις. Παρακαλώ, μπήκαμε τελευταίο ημίωρο. Rap and Cool, βεβαίως, να το πεις. Εννοείται, Κωνσταντίνε. Είχα κάνει ένα γκάλωπ στο rapto.gr για το συγχωρεμένο που πήγε πάνω και. Ένα δευτερόλεπτο, ναι. Ανοίγουμε ξανά τις γραμμές 90-90-90. Ναι. Τι γκάλωπ έκανε. Για το συγχωρεμένο που το σκοτώσαν στην Αλβανία, το Βορείο Υπηρώτη. Ναι. Τον ναι. Έλληνα. Τον Έλληνα, ναι. Και, είπα, είναι Βλάξ ή ήρωας. Και βγήκε από ό,τι θυμάμαι Βλάξ. Έτσι, το 80% Βλάξ. Ναι. Έρχεται εδώ να επιβεβαιώσει και αυτό και δεν είναι νεκρό και κάνεις για να βρεσείς. Στην κοινωνία μέσα δεν έχει ταμπού. Εγώ ταμπού δεν έχω. Αν έχετε εσείς ταμπών, βάλτε τα εκεί που ξέρετε. Εγώ ταμπού δεν έχω. Είμαι αταμπουσάριστος. Χωρίς ταμπού. Ναι. Ωραία. Ωραία. Τι βρήκες τώρα εδώ και εκεί. 5,3 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία του εναερίου χώρου της Αλβανίας από τα ελληνικά μαχητικά. Το ξέρατε, ρε ηλίθι. Δεν το ξέρατε. Πληρώνουμε δηλαδή εμείς ως κράτος 5,3 ναι. ευρώ για να προστατεύουμε με τα αεροπλάνα μας στην Αλβανία. Αυτό λες. Ναι. Μάλιστα. Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που κατέθεσε η Βουλή ο ίδιος ο Καμένος, ο οποίος διευκρίνησε ότι η χώρα μας διαθέτει 4 αεροσκάφη κατά τα ανατοϊκά πρότυπα, ένα 15ήμερο, καθώς το έργο επιμερίζεται με την Ιταλική αεροπορία κτλ. Μαζί με Ιταλούς δηλαδή. Ναι. Κάνουμε αυτή την. Ναι. Την, ο Υπουργός Άμυνας αποσυνδέει το θέμα εναέρας αστυνόμευσης με το καθεστώς Ράμα, λέγοντας πως πρόκειται για ανατοϊκή υποχρέωση που έχει ξεκινήσει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζεται με την τωρινή. Λέει άρα λοιπόν, είναι από παλιά κρατάει αυτή η νατοϊκή. Η κολόνια, δηλαδή, του έδωσε ο Αμερικάνος εντολή ναι. να πάει από την Αλβανία πάνω από τον. Μαζί με τον Ιταλό. Με τον Σέντρεμπέντρε, θα του φυλάμε. Ναι, λοιπόν. Αλλά πόσα έχει χρόνια λέει αυτή η ιστορία κρατάει. Δεν ξέρω ρε, τι λέει. Αφού λέει, είναι ναι. συμφωνία από ναι. τον Άτομο. Άλλο λέω εγώ. Άρα οι Έλληνες πληρώνουμε 5 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία του εναερίου χώρου της Αλβανίας από τα ελληνικά μαχητικά. Ναι. Και πήγε όλος για τη σημαία να πλακωθεί και να χάσει τη ζωή του για την ελληνική σημαία και την αλβανική. Ναι, είναι. Και απάγω να χάσω τη ζωή μου για τη σημαία. Η αντίθεση στο μεγαλείο της είναι. Άντε βρε τώρα. Η αντίθεση στο μεγαλείο της. Έχασε λέει ο άλλος. Δεν κατεβαίνει εκλογές γιατί λέει πληρώνει της Μακεδονίας γράφουμε. Δεν συμβαίνει αυτό. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Έπεσε επόμενος. Καλημέρα. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στο Κωστή. Αν άκουσε την απόφαση την χθεσινή για τα παιδιά που σκοτώσανε το Μαύρο ή τα γιουγιά στο νησί. Ποιο Μαύρο, το Θωμά, ποιο Μαύρο. Όχι, όχι, το παιδί που σκοτώσανε τον πέρυσι και τους αθώσανε. Ποιο σκότωσε ποιον, ξαναπέστε μου. Τρία παιδιά σε ένα μπαρ που έγινε ένας καυγάς. Σκοτώσανε ένα Μαύρο, ναι. Ωραία. Και είχαν δικηγόρο το Κούλια και τους αθώσανε. Καλά έκανε. Τι είχαν λεφτά αυτά τα παιδιά. Ενώ αν πήγαινα εγώ και είχα δικηγόρο, ξέρω εγώ, το φούβουτο, δεν θα δικαιωθώ. Θα έπαιρνα φυλακή. Και το σκεπτικό του δικαστηρίου ήταν ότι ήταν κακοποίηση, δηλαδή ίσα ίσα λέει τους έδιρε. Το σκεπτικό του εισαγγελέα ήταν επειδή είχε δικηγόρο το Κούγια, φύγει επόμενη γραμμή. Τι θέλετε, ρε Κούγια, δεν σας είπα ο καλύτερος δικηγόρος. Τα είπαμε. Εγώ δεν πλακώθηκα στις μπουνιές πριν 13-14 χρόνια και με ζητούσαν κτλ. Και με έδωσε μια νομική συμβουλή μαζί με τον Χρόλιο. Και καθάρισες. Ξεμπέρδεψες. Με ζητούσαν και συγγνώμη. Α, ναι, με πάλι κάποτε δεν σε πλήρωσα κιόλα. Εγώ δεν αγόρι μου τι θε. Έξτρα. Αν το τραβούσα. Ναι. Πού να πάρω και 80 χιλιάρικα. Ακούστα. Δεν μ' αρέσει όμω τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Είμαστε. Εγώ δεν θέλω να μπαίνω και να ζητάω. Δεν είμαι τέτοιο τύπο. Όχι, δεν είμαι. Απλά επειδή με έκαναν μήνυση, λέω τι θα γίνει, ρε παιδί. Πήρα το Χρόνιο, το φτιάξαμε το κάλο, πήρα και το Κούγια. Λέω έχω ένα πρόβλημα, ρε παιδάκι μου. Σε βοήθησε κι αυτό. Μπαμπαπ, κανένα πρόβλημα. Λύθηκαν όλα. Ζητήσα και συγγνώμη. Και συγγνώμη. Μάλιστα, τώρα μην το ψάχνει το έργο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Παιδιά καλημέρα. Καλώς σωνα. Ωρε Νικόλα. Αγορή να μου καλήσει. Ναι, να είστε καλά. Παιδιά εγώ και όλοι οι Έλληνες είμαστε με τους πλούσιους. Κακά τα ψέματα. Και βέβαια είμαστε με τους πλούσιους. Όλοι το παίζουμε ότι είμαστε ψυχο αυτοί ξέρω εγώ τρίγες καταρές. Άσε ρε πατρίδο το. Τρίγες καταρές και ο κουτσούμπας με τους πλούσιους είναι. Και ο κουτσούμπας με τους πλούσιους είναι. Και εγώ και όλοι. Μην ακούσαμε. Ήρθε ο Ιβάν και τρελαθήκαμε γιατί έχει λεφτά. Ναι. Αν ήταν κανένα φτωχό σου θα γυρίζαμε τον βλέπαμε. Εννοείται, εννοείται. Είπαμε είμαστε ρατσιστές σωστοποιούς. Τώρα τι είναι. Όταν ήρθε ο Ιβάν εδώ δεν το λέγανε ο απατεώνας θέλει να πάρει το γήπεδο. Τώρα που του δίνει 700 το γήπεδο καλά είναι. Λέμε. Αυτοί που σήμερα φωνάζουν έχει μερικοί που περνούσαν απ' έξω από το πανεπιστήμιο. Μπαίνανε μέσα με κάτι ξυλάρι, λέω στους καθηγητές σου καθάρισα την οικογένεια μου, δεν μου δώσει το πτυχίο γιατί περνάω κάθε μέρα απ' έξω και το πήρανε. Όλοι είναι ψευταράδες και όλοι είμαστε με τους πλούσιους. Ας αφήσουμε αυτά τα ψυχοπγάτια, μαμάν, κρίμα και αυτά. Κανένας, ούτε την ξέρουν ούτε θέλουν να την ξέρουν τη γυναίκα.
Καλημέρα. Να είσαι καλά. Δεν πληρώνουμε, λέει, είναι υποχρέωση, λαθασμένη βέβαια, αλλά υποχρέωση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Λέει ο φίλος ο Τζόνης που ξέρει το θέμα. Magic Life στο ΝΑΤΟ. Ναι. Ακουνήσου. Είναι υποχρέωση του ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά το ΝΑΤΟ και εμάς προστατεύει όμως. Όλους προστατεύει. Γι' αυτό ακριβώς. Ναι, άρα και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πάνε στην Αλβανία, φύλα την. Να σου πω πώς είναι τώρα. Χόρεψε με τον Απόρριο. Σαν να πρέπει να πας να κάνεις και μια σκοπιά προς τα κύρια, παιδί μου, εφόσον είσαι εδώ πέρα. Και γιατί να πάω να σκοτωθώ με τη σημαία την Ελληνική έχουμε τον Αλβανό, αφού μας φυλάει ο Αμερικάνος. Είμαστε ηλίθιοι δηλαδή. Ναι. Μας φυλάει ο ίδιος προστάτης, να πούμε. Σαν περίπολο το έχουν, ρε παιδί μου. Πώς πάει στο στρατό, πρέπει να τι σε θυμίζει. Είμαι εγώ Τάνα και εσύ Τάνα. Ναι. Μας φυλάει ο Ταβατζής και πλακωνόμαστε εμείς οι δύο με τον ίδιο Ταβατζή από πίσω. Ναι. Ο Έλληνας με τον Αλβανό. Ναι. Πήγε άλλο για τη σημαία 32 χρόνια, φάγει τα νιάτα του. Πάει. Φελός, δεν είναι. Εντάξει, είπαμε. Άντε, πάμε παρακάτω. Πάμε, καλημέρα, έλα φιλέ. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Μαυροβούνιο, Κόσοβο, Αλβανία. Και Σκόπια. Αυτά φυλάει η Ελλάδα και η Ιταλία. Ναι. Αυτά φυλάει όλους. Αυτά πες τους. Απλά το θέμα είναι... Τα λένε σε αυτούς που πάνε... Υποχρέωση είναι από τον λεπτό, ΝΑΤΟ, έτσι. Αυτοί υπάρχει. Που μαλώνουν με τους Αλβανούς, τους τα λένε αυτά. Ρε παιδιά, τους τα λένε αυτά. Είχαν συμφωνία με την Τουρκία. Τώρα η Αλβανία μπήκε στο ΝΑΤΟ, είναι... Μπήκε η Αλβανία στο ΝΑΤΟ. Και πρέπει και, ναι, ακριβώς, πρέπει και αυτή να προστατευτεί. Ακριβώς. Ό,τι πει ο Αμερικάνος για το όνομα. Πάνε εσύ κάνεις συλλαλητήρια 10 εκατομμύρια κατέβα. Άντε μπράβο τώρα, αυτά λέμε τόσο καιρό. Απλά κοροϊδεύουν τον κόσμο, ρε. Βάζουν α, το κόσμο κοροϊδεύουν. Μαλώζουν ναι. Τώρα ποιοι πέντε αγράμματα και πέντε βλαμμένοι και τα κάνουν. Μάλιστα. Να σε καλά, φίλε. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Έχεις πάει ποτέ στην Αλβανία? Αλβανία εγώ δεν έχω πάει, όχι. Έχω πάει εγώ. Άνε, μια να δεις τη φιλοξενία, το ίδιο είναι. Ρε. Μια χαρά πέρασα στην Αλβανία. Είχαμε ναι. Σχολεία εκεί όταν δούλευα. Παρακτήματα. Ναι. Μια χαρά και σούπα έβαλα. Άμα πάρω τη σημαία τώρα που έχουμε απολευθερώσει. Γιατί να μην περάσω καλά, δηλαδή. Εσείς, τώρα, να είσαι καλά. Εδώ, εγώ δεν έχω τέτοια. Είναι καλός Αλβανός, είναι καλός. Φυσικά ρε φίλε. Είναι καλός ο μαύρος. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Δεν κοιτάζουμε φίλο, χώρα, τα πάντα. Παντού υπάρχουν καλοί κακοί. Δεν το συζητάμε. Με νοιάζει εμένα ένα Αλβανό. Ούτε χρώμα, ούτε εθνικότητα. Και Τούρκοι καλοί. Υπάρχουν και πολύ κακοί. Το διεθνές εμπόριο γίνεται με όλες τις φυλές και με όλες τις εταιρείες. Εταιρείες είναι στη γη. Κορόιδα. Έτσι. Εταιρείες είναι. Καλημέρα, φίλε. Πάμε. Καλημέρα. Καλώς ήρθα. Μάλιστα. Μ' ακούτε? Ναι, 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 φίλε. Ναι, καλημέρα, έλα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Επειδή του Χατζίπα του κάνατε ήρωα, το κάνω τώρα στην Αλβανία. Δεν έκανα ήρωα τον Τσίπα, ρε Αλβανέ. Εγώ τον έκανα ήρωα. Αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στο ραδιόφωνο τον κάνανε ήρωα. Οι άλλοι. Και κάτι θα γίνουν. Για το χθεσινό του Αλβανό που σκότωσαν στα σύνορα που περνούσε με χασίσο όπως λένε, γιατί δεν λένε τίποτα κανένας. Καλά τον κάνανε. Καλά τον κάνανε. Ε, του Χατζίπα καλά τον κάνανε. Γιατί πήγε να περάσει η χασίσια ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος πήγε με όπλο στην αστυνομία. Α, άμα έκανε έτσι. Ναι. Αυτό είναι. Με όπλο. Να είσαι καλά, για χαρά. Ωραίος. Ωραίος. Αν πήγε με το όπλο, τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ θα κάνουμε προπολής και για τα Σκόπια. Να ξέρεις. Αν μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, θα κάνουν περιπολίες και στα Σκόπια. Τα καλά σπίτια στη Θεσσαλονίκη τα πήραν Σκοπιανοί, Τούρκοι και Εβραίοι. Σκοπιανοί δεν νομίζω τα έχουν πάρει. Όχι πολλά. Ναι, πήραν. Αλλά Ρώσοι, Τούρκοι έχουν πάρει. Και, 30 και εγώ έχω φίλο πολύ καλό μεσίτη. Σκοπιανούς μου λέει δεν έχουμε. Ναι. Αλλά Ρώσους, Τούρκους. Ναι, έχουμε. Ναι. Εβραίους. Ναι. Σέρβους και Σέρβους. Και Σέρβους. Ναι. Τα πήραν κοψοχρονιά. Σε δύο χρόνια τα σπίτια που πάνε, ήδη 30% ανεβαίνουν. Ναι, ανεβαίνουν. Πένα στην πείνα να πουλήσετε το σπίτι. Πάει το αυτό, να πληρώσω το δάνειο το καταναλωτικό, πάνε τα σπίτια. Δεν χρειάστηκε πόλεμος να τους τα πάρουνε. Να μας τα πάρουν δηλαδή. Καλημέρα, φίλε. Καλώς τον. Μ' ακούτε? Ναι, καλημέρα, κυρία μου. Ναι, ναι. Είμαι μεγάλη στην ηλικία, με λένε Δέσποινα. Δηλαδή, πόσο χρόνο είσαι? Θα σας πω. Θέλω να σας πω κάτι. Δεν λέει. Γυναίκα, μην τη ρωτάς ηλικία. Ναι. Ναι, δεν λένε την ηλικία. Ναι. Θέλω να σας πω το εξής. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει... Χαμηλώσε μόνο κυρία μου το ραδιόφωνο γιατί ακούγεται από πίσω. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει πτυχίο απολυτήριο δημοτικού, μπορεί να πάει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να κάνει μια αίτηση, να μπει σε μια αίθουσα με ένα-δύο δασκάλους, να τους κάνει κάτι ερωτήσεις και παίρνει το απολυτήριο αμέσως. Προφανώς δεν θα το ήξερε η... Ναι, ναι, δεν το ήξερε η Εγώ να σας πω ότι ήμουν μικρή, ναι. Αρρώστησα και δεν τελείωσε το δημοτικό. Και στα 40 μου με παιδιά και εγγόνια πήγα, έκανα αυτή τη διαδικασία, πήγα δεύτερης ευκαιρίας, τελείωσα το γυμνάσιο, πήγα νυχτερινό λύκειο. Μπράβο. Και μετά έδωσα πανεπιστήμιο για να έτσι... Μπράβο. Με την εγγονή μου μαζί είμαστε στο πανεπιστήμιο. Τέλεια, μπράβο. Γι' αυτό ευκαιρίες. Λέμε ότι έτσι. Και από την πλευρά της καθαρίστασης υπάρχει αυτό το θέμα, ότι πήρε κάποιας άλλης θέση η οποία έχει προσπαθήσει και έχει τα ίδια σύγχες ανάγκες. Βρωμούσε πασοκύλα η καθαρίστρια. Εντάξει.
κάτι. Είναι το δαπολιτήριο του Δημοτικού, πάρα πολύ εύκολη διαδικασία να το βγάλει. Ναι, δηλαδή, ναι. Οπότε δε, μάλλον κυρία μου δεν θα το ήξερε. Μάλλον δεν θα το ήξερε. Τόσα χρόνια όμως καθάριζε, πρόσφερε την εργασία αυτή. Καταλάβετε. Να είστε καλά, κυρία μου, να είστε καλά. Μπράβο. Μια διαφορά. Μπράβο που πήγε. Πολύ... Εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους θαυμάζω. Τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, μπράβο, ο Αλβανός που σκοτώθηκε χθες, να τα πούμε, πυροβολούσε τους αστυνομικούς. Πρέπει κάτω το φάγανε. Για μην μπερδευόμαστε. Να το λυπηθώ. Ο Κατσίβας δεν πυροβόλησε και δεν τραυμάτισε και κανέναν. Είχε όπλο. Νομίζω πρέπει να είχε και αυτό. Άμα και αυτό όμως. Ναι, αλλά δεν πυροβόλησε και δεν τραυμάζει και κανέναν. Να σου πω κάτι, ναι. Κουλιανέ. Ναι. Δηλαδή μπαίνει μέσα στο σπίτι σου ή έξω στο χτήμα σου, ξέρω εγώ, και βλέπει έναν με όπλο. Ναι. Να περιμένει να πυροβολήσει πρώτο ο άλλο. Ναι, οκ. Okay. Απλά να φέρουμε τι έγινε ακριβώς στο Σιβάν. Για να αξιολογούμε σωστά τις καταστάσεις. Αν είναι Έλληνας ή Ιταλός. Εννοείται δεν μας ενδιαφέρει. Δεν η πράξη μετράει. Τώρα πώς και ποιος την κάνει είναι άλλο θέμα. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Εσείς, βέβαια, καλημέρα. Πώς να τον κάνουμε το Αλβανό με τα χασίσια, τον κάνουμε και οδό τώρα. Το βάλουμε καμιά πλατεία το όνομά του. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια Κώστα, συγχαρητήρια. Στο ραδιόφωνο έχουμε μαζευτεί, στο λοιπόν στο ραδιόφωνο να το ακούτε, πιστεύω το ακούτε, έχουμε μαζευτεί πολύ μακεδονομάχοι. Και υπερασπίζονται το ένα και το άλλο και το αυτό και εκείνο και διάφορα. Αλλά δεν βλέπουν ότι όλα είναι ίδια. Όλα είναι τα πάντα και κάνει κουμάδο το χρήμα. Τι να κάνουμε, ό,τι μας επιβάλλουν οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, ναι. Αυτό κάνουμε. Αλλά οι Μακεδονομάχοι στο ραδιόφωνο το δικό σας, ειδικά στο ραδιόφωνο Μητρόπολης, που σε πολλές εκπομπές έχει μετατραπεί σε πολιτικό ραδιόφωνο. Κάτσε ρε φίλε. Δυστυχώς, δυστυχώς. Μισό λεπτό. Πειράζει δηλαδή που θέλουν τη Μακεδονία να έχει το όνομα εδώ πέρα. Τι κάνω δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω για θάνατος μου, για θάνατος μου. Λέω πειράζει που θέλουν το όνομα να είναι εδώ. Δεν πειράζει, σε ενοχλεί. Εμένα καθόλου. Ούτε εμένα καθόλου. Εντάξει, οκ. Okay. Καθένα έχει τις πολιτικές σου. Καθένας έχει τις επιθύσεις σου ακριβώς. Πώς θα γίνει. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα επόμενος. Μην τα πάτε ρε με το πολιτικό μόνο. Αν βγάλετε από το μυαλό σας ότι το κομματικό, βγάλτε το από το μυαλό σας. Ναι. Δείτε τη ζωή με... μέσω της κοινωνίας. Κοινωνικά δείτε το θέμα. Δηλαδή κάθε φορά που γίνεται ένα γεγονός πρέπει να το, όχι, να το πολιτικοποιήσουμε. Δεν είναι κακό. Το κομματικοποιούμε. Ναι. Έχω φίλο που λέει ότι η πόλη μας ούτως άλλως είχε πάρα πολλούς Εβραίους από το 1912 και μετά. Εκεί δεν έγινε ο Άρης. Ναι, ωραία, είχε πάρα πολλούς Εβραίους. Άρα πού το παράξενο να πάρουν κάποιοι Εβραίοι τα σπίτια. Λέει ένας φίλος. Νικητές για την Τούμπα. Γιώργος Κοχλιαρίδης και Ταλιαμπές Παναγιώτης. Ταλιαμπές Παναγιώτης, Γιώργος Κοχλαρίδης θα πάνε να δουν ΠΑΟΚ Ξάνθη. Σιγά το μάτς παπά να δούνε. Τι σιγά το μάτς, 8 αναπληρωματικοί. Σιγά το ένα, σιγά το άλλο. 25.000 θα έχει. Τι σιγά το ένα, σιγά το άλλο. Σιγά το μάτς. Μια χαρά μάτς είναι, η Ξάνθη είναι ζημιάρα. Μάτς ήταν το Εργοτέλης ΠΑΟΚ. Ναι. Μάτς ήταν το Ηρακλής. Απολλωλάρισαν αυτά. Ναι. Αυτά είναι μάτς. ΠΑΟΚ, Ξάνθη τώρα. Ξενέρω τους και τους δυο. Λέγε φίλε. Καλημέρα. Φίλε, καλημέρα. Έλα, γορμή. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, Λεωνίδας από Βέρεια. Γεια σου, Ρελέο. Γεια σου, Ρελέο. Λοιπόν, όσον αφορά την όλη φάση με τον Κατσίφα και με όλα αυτά, παρακολούθησα σε κάποια βάση στο Facebook και είχαν την κηδεία του. Είχε ανεβάσει το τέλος είχε ανεβάσει μια σελίδα, μην κάνω διαφήμιση, είχε ανεβάσει μια σελίδα για περίπου 40 λεπτά όλη την κηδεία του live. Ναι. Αυτό που μπορεί να παρατηρήσει ο κάθε Έλληνας, εγώ δεν είμαι εντελώς απολιτικό, ούτε δεξιός ούτε αριστερός. Έχω δεξιούς γονείς και ακροαριστερή αδερφή. Ναι. Καλή είσαι απολιτικ, ρε παιδί μου, τα είπαμε. Εντελώς. Εμένα νορμάλ απλό αντικειμενικό μάτι, όταν βλέπω εγώ στην κηδεία να φωνάζω να θάνατο στο ένα το άλλο, παιδιά μιλάμε για μεσαίωνα τώρα έτσι. Αυτό το πράγμα τα βλέπεις στη Συρία ή σε χώρες που γίνεται πόλεμος, όταν φωνάζουν οι μανάδες με τα τσεμπέρια. Άλλο το να θρηνήσεις τον νεκρό σου και να τον πονέσεις, η μάνα, ο πατέρας, οι συγγενείς, οι άνθρωποι που τον αγαπήσανε, και άλλο να μαζεύεται εκεί ο κάθε, ας πούμε, ακροδεξιός, εθνικιστής, πατριώτης, όπως θέλετε, ό,τι ταμπέλα θέλετε βάλτε, και γίνεται αυτό το πράγμα. Πήρε τεράστιες διαστάσεις για κάτι το οποίο το παιδί είχε άδικο, θεωρώ, όπως και να το παρουσιάσανε, είχε άδικο. Ναι. Αν έμπαινε αντίστοιχα ένας αντίστοιχος Κατσίφας Αλβανός και έσκαγε μέσα στην Ελλάδα, χωρίς να πυροβολήσει, χωρίς να κρατάει ναρκωτικά στο χέρι, μόνο με το όπλο του, ναι, παιδιά θα ήμουν υπέρ του να του ρίξουνε. Είναι νορμάλ αυτά τα πράγματα. Αλλά κοιτάμε την καμπούρα μας μόνο. Όταν έρθει η ώρα να γίνει αντίστοιχα σε εμάς, α, όχι, δεν είναι αντικειμενική κρίση αυτή. Ναι. Για μένα σωστά έγινε ό,τι έγινε. Δεν λέω ότι καλά έπαθε το παιδί που πέθανε. Το διαχωρίζω. Εγώ διάβασα, ναι, εγώ διάβασα πόσα λεφτά η Ελλάδα δίνει για να φυλάμε την Αλβανία στον εναέριο χώρο. Και ρωτάω, αξίζει τον κόπο
Να πάω πλακωθώ εγώ με τον Αλβανό. Εντάξει, αυτό και αν δεν έχω, αν δεν έχω ηθικό ή εμπορικό κομμάτι να χωρίσω. Ναι. Δηλαδή, επειδή είσαι Αλβανός και εγώ είμαι Έλληνας, ας πούμε, ή είναι Τούρκος, ή είσαι Χριστιανός, εγώ Μουσουλμάνος, να πλακωθούμε. Αυτό είναι πρωτόγωνο. Αυτό θέλω να πω, ότι αυτό το πράγμα είναι εντελώς μεσαίωνα. Να με φας λεφτά, να με κάνεις, να με κλέψεις, να τα πλακώθω. Άνα μπράβο, ναι, να πειράξεις την οικογένειά. Καλημέρα Λεό, παλικάρι μου, πρέπει να πάμε λίγο και σε ακόμα ένα φίλο. Εμένα όσοι με φάγαν λεφτά, Έλληνες ήταν. Εντάξει, κάνας Τούρκος. Συναστρέφεσαι. Κάνας Τούρκος δεν με έφαγε λεφτά, κάνας Αλβανός. Ρε αγόρι μου, με Έλληνες συναστρέφεσαι. Εντάξει, και λογικό να σε φάνε Έλληνες λεφτά. Δεν συναστρέφεσαι με Τούρκο. Κατάλαβες. Ναι, καλημέρα. Πάντως, αυτό που λες για τα αεροπλάνα είναι η υπηρεσία που μας προσφέρει τους άλλους η ΝΑΤΟ. Μα και εσύ έχετε και κάποιες υποχρεώσεις. Ρε ΝΑΤΟ δεν είσαι. Ναι. Ναι. Είσαι στην υποχρέωση. Ναι. Είσαι απικία. Και αυτό κάνω και αυτό. Είσαι απικία της Αμερικής. Όλοι είναι απικίες. Λοιπόν, μην μιλάς. Όλη η Ευρώπη είναι απικία. Ό,τι πιο Αμερικάνος. Καλημέρα, ναι. Πουλήστε μαγιά μόνοι. Ναι. Έλα φίλε γρήγορα λίγο γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Καλημέρα. Καλημέρα Ραπ. Καλημέρα. Από τον Ασπρό Μαυροκολυντρά τηλεφωνώ. Πολύ καθαρίστρια έχει πέσει τόση ώρα. Είπα να αλλάξω λίγο την κουβέντα γιατί παίρνει ένα όλο λέει και ανόλευκος κολυνδρός και κάτι τέτοια. Δεν το ξέρω τον κύριο. Είναι ένας... Εντάξει, τώρα ασχολείται, δεν ασχολείται. Απλά πες του ότι ο κολυνδρός είναι ασπρόμαυρος. Ο κολυνδρός έχει χαλασμένο νερό. Φύγε. Και κάτι ακόμα. Η γαλοπούλα είναι θηλυκιά ή αρσενική. Ό,τι γουστάρεις, αναλόγως στα κέφια. Καλημέρα στον κολυνδρό. Καλημέρα. Εσείς τον κολυνδρό θέλετε να φάτε αμελέτητα δηλαδή. Σάλος, τώρα σου δίνω πάσα για το μεσημέρι, γιατί κλείνουμε Κωνσταντίνε, δεν θέλω πολλά να πεις. Ναι. Σάλος στην Ταϊβάν, από όρια, ανάμεσα σε μοναχούς, σε βουδιστικό ναό. Και μάλιστα λένε ότι είχαν και χρήση ναρκωτικών. Δεν πουλάει. Δεν πουλάει, λες. Χριστιανία, μα ήταν θα πουλάει. Τώρα είναι βουδιστές. Είναι αντίπαλοι, οπότε. Ναι, αλλά μοναχοί κι αυτοί. Η μοναχή όλη τη γη. Μια κουλτούρα έτσι. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό πριν δεν είπαμε, δεν εξετάζουμε τι είμαστε, άσπροι, μαύροι, πλούσιοι, φτωχοί. Η πράξη δεν μετράει. Η μοναχή όλη τη γη, μια κουλτούρα είναι. Α, μπράβο, αγόρι μου. Το καλό, το μεσημέρι, έχει δουλειά, έχει homework. Είναι μερακλείδες. Μερακλείδες, μέχρι και που δεν πάει είναι μερακλείδες. Πάμε. Λοιπόν, πριν φύγουμε, πριν σα αποχαιρετήσουμε. Ανακαλύψτε τη Wind Vision, το πιο απλό τρόπο και γρήγορο συνάμα για να απολαύσετε το νέο Νάρκο μόνο στο Netflix. Τα 10 επεισόδια της νέας σειράς είναι διαθέσιμα στο Netflix και μέσα από την Wind Vision μπείτε τώρα και στο κανάλι της Wind στο YouTube και θα βρείτε αποκλειστικό υλικό με τους πρωταγωνιστές του νέου Νάρκος. Αυτή είναι η Wind Vision, ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος για να έχετε πρόσβαση στις αγαπημένες σειρές και ταινίες του Netflix. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ευχαριστήσουμε Θανάση Καζαμπάκα, όλες και όλους εσάς. Μείνετε εδώ, ακολουθεί η εκπομπή Πλακατέλος με Γιώργο Ζαΐρη, Γιάννη Πάγκο. Αμέσως τώρα βεβαίως θα έρθει ο Κωνσταντίνος Βαραγιάννης για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Στις 12 η ενημέρωση στη Σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Μποτζόνο σε όλο τον κόσμο.